Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην 25η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Τσίπρα τον Νίκο, πάλι Δημοτικό Σύμβουλο. Είναι στη θέση του κυρίου Αγαλιανού. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, για την παρουσία μου σήμερα. Απλώς επισημαίνω... Για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως προβλημάτισε και εμένα, οι επισολές τόσο του κυρίου Γιάννη Αγαλιανού για τους λόγους παρέτησης, όσο και του κυρίου Κοπανά. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές, όμως θα πρέπει να μας προβληματίσουν αυτά που έχουν γραφεί. Ευχαριστώ για την προσοχή. Θέλω να ενημερωθώ ποιος θα είναι ο επικεφαλής της παράταξής σας. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί δεν μπορεί να μείνει τίποτα αναπάντητο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο. Με τον κύριο Νίκο να μας προβληματίσει. Θα με προβλημάτιζε όμως ιδιαίτερα αν ήταν η πρώτη φορά. Είναι η τρίτη φορά που παρετούνται από συλλογικά όργανα. Λοιπόν, δεν θα το αναλύσουμε, δεν θα το αναλύσουμε εδώ πέρα. Δεν θα το αναλύσουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι οι επικεφαλείς μεταξύ τους, θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, ο επικεφαλής παράταξης ποιος είναι, ο επικεφαλής παράταξης. Επικεφαλής θα είμαι εγώ, κύριε Πρόεδρε, και επιτρέψτε μου μετά την αναφορά του κυρίου Ξένου έτσι, να του πω. Και να ανατρέξει στις... Λοιπόν, κύριε Αβράμι, μην αρχίσουμε... Επιτρέψατε στον κύριο Ξένο να μιλήσει, επιτρέψατε και εμένα. Ένα δευτερόλεπτο. Θα πάμε παρουσίες που θα ξεκινήσουν. Θα πάμε παρουσίες, ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Μορφωνέο, ακριβώς αυτό που προσπαθώ να πω στον κύριο Αβράμι, αλλά ο κύριος Αβράμις πήρε το μικρόφωνο. Κύριε Αβράμι, να πάρουν παρουσίες δύο λεπτάκια. Λοιπόν. Δύο λεπτά και πάρω προσίες και θα δω. Λοιπόν, Βαρβαρίγος Αράλαμπος. Καψαμπέλη Βασιλική. Σπύρος Νικήτας. Ο Αρμένης ο Γιώργος Λύπη. Τσουρουνάκης Γιώργος. Ξένος Ανδρέας. Ο κύριος Καμπίτσης Λύπη. Φεραδούρος Ιωάννης. Τσακαρόπουλος Δημήτρης, μόλις... Κάσπαρος Διονύσος Λύπη. Καρακάς Σωτήριος Λύπη. Πέτας Νικόλαος απουσιάζει λόγω υπάρχει, έχει εργασία αυτή την εποχή με το ηλιοτριβείο. Με έχει ήδη ενημερώσει δικαιολογημένα. Δρός Παναγιώτης. Έχω ζητήσει και χαρτί να μας φέρει κάτι. Αβράμις Παναγιώτης. Τρούσας Διονύσιος Λύπη. Μαρούδας Διονύσιος. Μιλανάς Παναγιώτης. Παρόν. Τσίπηρας Νικόλαος. Παρόν. Κόκλας Φώτιος, απουσιάζει. Ήρθε. Μόλις. Ναι. Λατιπόλης Κωνσταντίνος, απουσιάζει. Απουσιάζει. Ρένες Διονύσιος. Κασιμάτης Αντώνιος. Παρόν. Καρμύρης Νικόλαος, απουσιάζει. Μοθωνέος Γιώργος. Παρόν. Καλαμαράς Νικόλαος, απουσιάζει. Γιώργο. Θα έρθει σε μία ώρα. Καλαμαράς Νικόλαος, απουσιάζει. Μαρίνος Αναστάσιος. Παρόν. Περαστικά, κύριε Μαρίνο. Πάσας Χρήστος. Παρόν. Ναι. Ναι. Κόκολης Κωνσταντίνος. Κουτσογιάννης Δημήτρης απουσιάζει. Σεβαστιάδης Άγγελος απουσιάζει. Και Μαρινάκης Ανδρέας. Έχουμε απαρτία. Λοιπόν, απαρτία έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Αβράμι, ήθελατε το λόγο. Ναι, ειλικρινά θα περίμενα από όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν το ανάλογο σεβασμό απέναντι στον Γιάννη τον Αγκαλιανό για την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού μας, τη διαδρομή του, αλλά και το έργο το οποίο έχει επιτελέσει. Ένα έργο το οποίο έχει κριθεί και αναγνωριστεί από την τοπική μας κοινωνία. Ειλικρινά δεν κατανοώ την τοποθέτηση του κυρίου Ξένου. Δεν θέλω να πω σε προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Ξένο. Έτσι, θα τον αφήσω την τοποθέτησή του και το λόγο τον οποίο απίφθινε, έτσι, να τον κρίνουν οι συμπολίτες μας. Όπως έχει κριθεί ο κύριος Αγκαλιανός για την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση και για το τι έχει προσφέρει. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ειλικρινά με λυπεί. Έτσι,
το γεγονός ότι ο κύριος Ξένος μεταξύ όλων των συναδέλφων και του κύριου Δημάρχου, προς τον οποίο απευθύνθηκε η επιστολή, πήρε το λόγο ο κύριος Ξένος να τοποθετηθεί για την επιστολή του κυρίου Αγαλιανού. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Βράμη. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχουμε απαρτίες στην ιδέα σας. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να κάνετε κάποια ανακοίνωση, κάποια ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλιώς να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις? Δεν έχω καμία δήλωση να κάνω. Πραγματικά ήταν η αποχώρηση του κυρίου Αγαλιανού ήταν έκπληξη, διότι δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε λόγος, ο οποίος, λόγος που να μας αφορά εμάς δηλαδή για να απόσχει. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που ήταν αυστηρή από απόψεις κριτικής, ήταν κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο, διότι ήταν εκλεγμένος από τους δημότες μας. Εν πάση περιπτώσει, ενώ εκείνος αποφάσισε έτσι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τη θέλησή του και να του ευχηθούμε περαιτέρω, επειδή από την κοινωνία είπε στην επιστολή του, γράφει ότι δεν θα παραιτηθεί από την πολιτική, αλλά θα αγωνίζεται για το καλό του τόπου και μάλιστα ότι θα αφήσει τους νέους να αναλάβουν τη σκυτάλη για να γίνει κάτι ό,τι μπορούμε καλύτερο σε αυτό το νησί. Αυτό είναι προς τιμή του και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς. Για την αποχώρηση του κυρίου, δεν ξέρω γιατί ο κύριος Αρμένης δεν ήρθε απόψε. Επειδή έχει δημοσιοποιηθεί ότι θα πολιτευθεί, εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε εμείς την πορεία που ξεκινήσαμε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στις νέες του επιδιώξεις. Κύριε Δήμαρχε, θα έρθει ο κύριος Αρμένης αργότερα. Εδώ είναι. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Λέει ο κύριος Φεραδούλος ότι θα έρθει αργότερα. Γιατί λοιπόν, τώρα αυτό, διότι επειδή φημολογείται ότι θα πολιτευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, κάποια ενημέρωση δεν έχουμε. Κάποια ενημέρωση επίσημη από το. Όχι, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Λοιπόν, ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό, κύριε Σημάτη, θα πάμε τη σειρά. Θα σημειώσουμε ποιος θα κάνει ερωτήσεις και όχι ο καθένας όπως έρχεται να πετάγεται. Ερωτήσεις. Ποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις για να το σημειώσω με σειρά. Τσουρνάκης. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Αβράμης. Ο κύριος Κόκλας. Και ο κύριος Δένσης. Και ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μοθονέος. Ο κύριος Κασιμάτης. Αυτή. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με το... Α, και ο κύριος Τσίπηρας. Δεν υπάρχουν θέματα εκτός της ημερησίας, κύριε Μαρινάκη. Έχει αλλάξει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει βγει και νέο κύκλιος. Ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου... Του εξήγησε, μωρή Γιάννη. Ναι, ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον... έχουμε στείλει και την εγκύκλιο. Λοιπόν. Μα όχι, και εσείς θα μου στείλετε. Μπορείτε νωρίτερα, πριν δύο μέρες νωρίτερα, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, να προσκομίσετε γράφος. Ωραία, την εισήγηση και προχωρεί. Λοιπόν, πάμε με τον κύριο Τσουρνάκη. Ο κύριος Τσουρνάκης έχει ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Σπίνο, ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το οικόπεδο στη Δερματούσα για το εξαθέσιο σχολείο. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που αγοράστηκε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι πληροφορίες μου λένε αν δεν χτιστεί άμεσα κάποιο σχολείο εκεί, η περιφέρεια που το είχε αγοράσει, πιθανόν τότε η νομαρχία, χάνει τα δικαιώματα ως προς την αγορά του οικοπέδου. Απλά σας ενημερώνω, ή αν μπορείτε να το δείτε, πού βρίσκεται ο φάκελος του συγκεκριμένου σχολείου και αν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, που θα μπορούσε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια να έχει προχωρήσει το έργο. Αν μπορούμε να το τρέξουμε τώρα, μήπως και χαθούν τα δικαιώματα του Δήμου προς το σχολείο. Θέλω να κάνω και μία ερώτηση ακόμα. Αν έχει προχωρήσει κάτι με τους 39 εργαζόμενους που βρεθήκαν στο δρόμο και, λόγω εορτών και λόγω του ότι είναι απαραίτητη στο Δήμο για την αποκομιδή και την καθαριότητα, αν έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιες ενέργειες. Ευχαριστώ. Κύριε Δημάρχη, για τη Δερματούσα, αν θέλετε να απαντήσω εγώ για τους εργαζόμενους.
Ναι, ωραία. Θα απαντήσω εγώ για τη Δερματούσα. Ναι, πες. Κύριε Σπίνο, απλά να λέω τα ονόματά σας να καταγράφονται μέσα, γιατί έχουμε θέμα με τα πρακτικά. Λοιπόν, ο κύριος Σπίνος, ο Νικήτας. Κύριε Τσιρουνάκη, μάλλον δεν έχετε καλή ενημέρωση. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή, την πιθανή κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος στη Δερματούσα, υπήρξε ένα αίτημα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το οποίο επί της ουσίας ήταν ανυπόγραφο. Και ενώ εμείς περιμέναμε κάποιο αποτέλεσμα με την αποστολή των εγγράφων, μιλάμε για την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε το Δήμο, κάποια στιγμή επικοινώνησα εγώ προσωπικά με τον κύριο Ασπλιώτη, μιλάμε νομίζω την πρώτη χρονιά που είχαμε αναλάβει, είχε κλείσει ένας χρόνος περίπου. Όπου με ενημέρωσε για τα χαρτιά που είχαν λάβει, που επί της ουσίας δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν, και δυστυχώς τότε χάθηκε και η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έχει χαθεί, νομίζω, τρία χρόνια νομίζω ότι είναι, από τώρα, εδώ και τρία χρόνια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, ούτως ώστε πέρα από τις καθημερινές παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία μας και με το δικό μας προσωπικό και με έργα που κάνουμε από τα χρήματα που παίρνουμε, αλλά και χρηματοδοτήσεις που περιμένουμε, όπως το Τρίτσις που μιλάμε για 1.080.000 ευρώ, περιμένουμε να εγκριθεί και αυτό, πέρα από όλα αυτά, έχουμε κάνει μια πρώτη συνεννόηση με το Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων προκειμένου να γίνει ένα πολυθέσιο νηπιαγωγείο, διότι έχουμε σκόρπια νηπιαγωγεία στην πόλη μας και καλό θα ήταν να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα. Δεν είναι απλές αυτές οι διαδικασίες, είναι χρονοβόρες, αλλά έχουμε ανοίξει μια πόρτα να γίνει αξιολόγηση, είναι μια διαδικασία. Οπότε, επαναλαμβάνω, για το θέμα της Δερματούσας, δυστυχώς, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν σταλεί ανυπόγραφα χαρτιά και ενώ εμείς περιμέναμε και υπήρχε και, μπορούμε να πούμε, και μία έτσι ελπίδα στην κοινωνία, υπήρχε μία προσμονή, λανθασμένη βέβαια, αλλά δυστυχώς υπήρχε. Αυτά για τη Δερματούσα. Ο κύριος Δήμαρχος. Ωραία. Ο κύριος Δήμαρχος για το δεύτερο ερώτημα του κύριου Τσουρνάκη. Κύριε Δήμαρχε, για τους εργαζόμενους. Ναι. Κύριε Τσουρνάκη, για τη Δερματούσα οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα, το οποίο άμα ξοφλήσουμε με τις μεγάλες ανάγκες της παιδείας, γιατί πραγματικά η παιδεία μας έχει σήμερα πολύ μεγάλες ανάγκες στα κτηριακά, στις κτηριακές δομές, θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα, να είστε απολύτως βεβαίως, με επιτυχία. Για το θέμα των 39 που είπατε, είναι, όπως ξέρετε, παρέστην και ο ίδιος στο δικαστήριο, έκανα αγώνα για να πείσω τους δικαστάς για την αναγκαιότητα της παραμονής αυτών των ανθρώπων στην υπηρεσία της καθαριότητος. Δυστυχώς όμως, τούτο πιστεύω για νομικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν. Διότι από τη ζήτηση που είχαμε με τον δικαστή, είπε ότι υπάρχουν δύο, η ανάγκη από τη μια μεριά, αλλά και το νομικό μέρος από την άλλη. Φαίνεται ότι το νομικό μέρος δεν επέτρεπε στο δικαστή, όχι ότι δεν ήθελε ο δικαστής να ήθελε να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους ή να μην ο Δήμος μπορεί να εξυπηρετηθεί, αλλά φαίνεται νομικοί λόγοι, οι οποίοι δεν εγώ ζήτησα, ούτε μπορώ να ξέρω τι ακριβώς ήταν, δεν επέτρεπαν την παραμονή του στο Δήμο. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αφενός μεν με την χρησιμοποίηση των δικών μας υπαλλήλων και του Δήμου και του πρώην του ΦΟΣΔΑ, να οργανώσουμε τα δρομολόγια που χρειαζόμαστε και αν δεν μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε τα δικά μας δρομολόγια με το δικό μας προσωπικό, τότε μοιραίως θα υποχρεωθούμε να ενοικιάσουμε αυτοκίνητα, απορριμματοφόρα με προσωπικό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό είναι η δική μας προσπάθεια. Θα κοιτάξουμε να δούμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος για κάνα δύο μήνες, ώστε να ανοίξουμε πάλι τα οκτάμινα και να προσλάβουμε τότε προσωπικό. Πιστεύω ότι με το νέο πρόγραμμα που θα θεσπίσουμε στην διαχείριση των απορριμμάτων και στην αποκομή των απορριμμάτων, δηλαδή
με το να οριστικοποιήσουμε και να κατανύμουμε τις γεωγραφικές περιοχές του νησιού σε απορριμματοφόρα, το οποίο ξεκινήσαμε ήδη τώρα, ήδη τοποθετώντας ένα απορριμματοφόρο για την ορεινή περιοχή με συγκεκριμένο προσωπικό και με συγκεκριμένες διαδρομές, ούτως ώστε να πετύχουμε μια οικονομία αφενός μέσα στα καύσιμα, τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη δαπάνη, και αφετέρου και στη χρησιμοποίηση προσωπικού, διότι όλη η ορεινή Ζάκυνθος δυστυχώς μέχρι σήμερα έφερνε τα απορρίμματα στο αεροδρόμιο, τα συμπίεζε και από εκεί και πέρα τα μεταφέραμε πάλι πίσω για να τα πάμε στο Λίβα. Τώρα τα απορρίμματα πηγαίνουν κατευθείαν από την ορεινή Ζάκυνθος στο Λίβα, οπότε θα κερδίσουμε και σε καύσιμα και σε διαδρομές και σε συντήρηση αυτοκινήτων, και το κυριότερο, θα έχουμε συγκεκριμένους οδηγούς σε κάθε αυτοκίνητο, όπου αυτοί θα το προσέχουν το αυτοκίνητο, γιατί θα είναι υπεύθυνοι και για τη συντήρησή του και για την σωστή του λειτουργία. Οπότε έχω την εντύπωση ότι θα κάνουμε μια ανατροπή στο θέμα της καθαριότητας, και με τις άλλες παρεμβάσεις που θα κάνουμε, το νησί θα είναι πάρα πολύ καθαρό, πεντακάθαρο θα είναι το προσεχές θέρος. Έχουμε μια δυσκολία τώρα για το θέμα του προσωπικού, το οποίο θα το επιλύσουμε όπως σας προείπα. Ελπίζω να μην βρεθούμε σε αδιέξοδο, παρά να συνεχίσουμε κανονικά την αποκομιδή των απορριμμάτων. Μια διευκρίνηση. Τι εννοείται θα προσέχουν τα αυτοκίνητα, θα είναι δικό τους, μιλάτε για ιδιωτικό απορριμματοφόρο? Τι είπατε? Δηλαδή, μας αναγγείλατε εδώ ότι προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής. Είπατε θα το προσέχουν, λέει. Το απορριμματοφόρο, γιατί θα είναι δικό τους. Κύριε Κασιμάτη, με το να νοικιάσουμε ένα απορριμματοφόρο, δεν μιλάμε να το ιδιωτικοποιούμε με δικό μας οδηγό. Με δικό μας οδηγό και δικό μας απορριμματοφόρο. Όχι δικό μας απορριμματοφόρο. Ναι, αλλά στο τεχνικό πρόγραμμα που θα συζητήσουμε μετά, κύριε Δήμαρχε, είναι απορριμματοφόρα από το 2018 χρηματοδοτημένα που δεν τα έχετε αγοράσει. Το ξέρετε. Έτερων εκάτερων. Έτερων εκάτερων. Καλά. Θα τα πούμε μετά στο τεχνικό πρόγραμμα. Άλλο το ένα. Πάνω σε αυτό. Άλλο το ένα. Μην ξεκινάμε ερωτήσει. Έγινε μια ερώτηση από τον κύριο Τσουλουδάκη. Απλά θέλουμε διευκρινήσει. Δεν υπάρχουν τώρα διευκρινήσει να κάθουμε να ανοίξουμε. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριο Δήμαρχο. Δηλαδή μα λέει θα είναι ένα απορριμματοφόρο στου βολήμε που θα μένουν μόνιμα επάνω. Πού θα υπάρχει στάση, πού θα απολυμμένεται, πού θα πλένεται. Οι εργαζόμενοι θα πλένετε στη Ζάκυνθο, θα κάτω στα δύο πρόχειρα, θα κατεβαίνει να βάζει καύσιμα και να πλένεται. Αλλά άλλο το να πλένεται και να βάζει καύσιμα, και άλλο το να πηγαίνει έρθει κάθε μέρα και να κάνει να φεύγει από τη χώρα, να πηγαίνει στο Κορίθι ή στη Βολήμη, στις Μαριές, που κάνει μία μισή ώρα να πάει και άλλη μία μισή ώρα να γυρίσει τρεις. Για να φέρει τι, το μισό αυτοκίνητο, το μισό απορριμματοφόρο να φέρει απορρίμματα. Και εργαζόμενοι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, καδικαστικό. Βάζω διαδικαστικό, συγγνώμη. Στο στάδιο αυτό, βάσει του κανονισμού λειτουργίας. Σωστά, πάμε. Σωστά, έτσι. Παρακαλώ πολύ του κυρίου συναδέλφου να κρατήσουν τι ερωτήσει για το τεχνικό πρόγραμμα μετά, κύριε Πρόεδρε. Γιατί άμα είναι μπαλάκι, 11 κύτταρ. Δεν θα πάμε μπαλάκι. Εσύ διευθύνει και δεν θα διευθύνει. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μου να ρωτήσω εγώ κάτι. Κύριε Γάσπερε, μισό λεπτάκι, γιατί έχουν σειρά, έχουν ήδη κρατήσει τον κατάλογο, δεν τον ρωτήσω. Να σας γράψω στον κατάλογο, δεν τον ρωτήσω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ μισό λεπτό. Τελείωσε. Μισό λεπτό. Να συμπληρώσω κάτι στον κύριο Σπίνο. Κύριε Σπίνο, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να είναι καλά πληροφορημένος. Ξέρω όμως ότι το οικόπεδο χάθηκε τον περασμένο μήνα από το Δήμο. Δεν μας είπατε τίποτα και πρέπει να μας το διευκρινίσετε γιατί χάθηκε τον περασμένο μήνα. Όσον αφορά την καθαριότητα, κύριε Αρετάκη, εγώ ρώτησα την αποκομιδή για τις 39 οικογένειες που χάσαν τη δουλειά τους με τον ΑΒ τρόπο, χωρίς να θέλω να επιρρύψω ευθύνες σε κανένα και τι έπρεπε να έχει γίνει. Η αποκομιδή όμως είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν είναι το πρόβλημα με μια ερώτηση ή με μια απάντηση. Πρέπει να κάνω μια ειδική συνεδρίαση κατά τη γνώμη μου και να το συζητήσουμε αναλυτικά. Εντάξει, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, το μείζον είναι το σχολείο, κύριε Τσουλουδάκη. Μια ενημέρωση. Ωραία, ο κύριος Αβράμης. Ο κύριος Αβράμης. Με αφορμή την προηγούμενη ερώτηση του κυρίου. Κύριε Αβράμη, επειδή ήρθε ο κύριος Γάσπαρος, ας κάνει ο Γάσπαρος την ερώτηση και μετά την κάνετε εσείς, επειδή πάμε με την αρχηγό των παρατάξεων. Ελάτε, κύριε Γάσπαρο, κάντε ερώτηση εσείς τώρα και μετά θα πάει ο κύριος Αβράμης. Ήρθα λίγο καθυστερημένα, με συγχωρείτε, και δεν ήμουν στη διαδικασία. Σας έχει αποστείλει ο κύριος Ντόζες, ο Γιάννης, ένα έγγραφο, νομίζω πρέπει να είναι και εξώδικο, και έχει έρθει και σε εμάς, σε όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων. Δεν ξέρω αν το έχουν λάβει και άλλοι συνάδελφοι, ο οποίος επιθυμεί να φέρει ένα θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης μέσα λέει ξεκάθαρα ότι αν το θέμα δεν έρθει θα πάει στο δικαστήριο όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ λοιπόν ήθελα να πω απόψε και να γραφτεί και στα πρακτικά ότι η δική μας παράταξη στηρίζει το να φέρετε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, δεν απαντήσετε επειδή σας το έχει στείλει και εσάς και... για το θέμα του ΝΤΟΖΕ, αυτό που έχουν πάρει ήδη απόφαση, πρώτα απ' όλα κύριε Γάσπαρε, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει πάρθει. Έχει πάρθει απόφαση. Όχι, έχει πάρθει απόφαση. Έχει πάρθει και από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση, όπου το στέλνει ο Δήμος στα δικαστήρια την απόφαση. Νομίζω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Δεν έχει να πάρθει κάποια άλλη απόφαση. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει πάρθει απόφαση. Το θέμα του ΝΤΟΖΕ το έχουν φέρει τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρεις φορές. Κοιτάξτε, εσύ δεν ήσασταν, αλλά οι υπόλοιποι ήμασταν εδώ πέρα. Το έχει έρθει το θέμα τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και την τελευταία φορά πήραμε απόφαση, η οποία βέβαια δεν υπήρχε απόφαση γιατί κανείς δεν... Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σε εσάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φύγω εγώ προσωπικά και παράταξή μου από τις ευθύνες. Γιατί θα βρεθείτε στα δικαστήρια. Μη μου λέτε πήρε απόφαση, δεν πήρε. Εγώ σας λέω, το δικαστήριο φέρετε θέμα. Εγώ προσωρινά δεν φέρω κανένα θέμα. Ο κύριος Ντόζες το στέλνει στον κύριο Δήμαρχο και ο κύριος Δήμαρχος, αν θέλει και αποφασίσει, μπορεί να το ξαναφέρει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Αν θέλει μόνο και. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν, κύριε Γασπαρή, ήταν να γίνει αγωγή. Να γίνει αγωγή. Αναγνωριστική αγωγή για τα συμφέροντα του Δήμου. Έχω κάνει ενέργεια στην κυρία Φωτοπούλου. Η κυρία Φωτοπούλου δυστυχώς λόγω φόρτου εργασίας καθυστερεί να έχει υποβάλει ακόμη την αγωγή της. Αυτή ήταν η απόφαση τελευταία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, ο κύριος Ντόζες έχει ένα σωρό προβλήματα γύρω από αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε εμείς τα προβλήματα που έχει ο κύριος Ντόζες γύρω από το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση σαφή και αυτή την απόφαση υποστηρίζουμε. Τώρα, να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι το θέμα αυτό για να πάρει άλλη απόφαση. Δεν υπάρχει λόγος γιατί πρέπει να, να κάνουμε την αγωγή πρώτα, την αγωστή αγωγή. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε κάποια καινούργια εξέλιξη πάνω στο θέμα. Δεν έχουμε κάποια, δηλαδή από τις ελληνικές υπηρεσίες του Δήμου και από την. Δεν έχουμε κάποια καινούργια ενημέρωση ή κάποιο καινούργιο. Όχι, δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που πηγαίνει η κύριε Ντόζη. Δεν είναι το θέμα με κανένα τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, ο Αβράμης, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και κυρίαρχα υπάρχουν προς την πλευρά του Δημάρχου. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που στέλνει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή. Υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι ένας κύριε Δήμαρχε που πήρατε την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή και από την Οικονομική Επιτροπή. Να τρέξετε για να κάνετε αναγνωριστική αγωγή. Εδώ και 1,5 χρόνο, κοντά 2. Επανέρχεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ντόζες. Και λέει ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία στο εξώδικο το οποίο κοινοποίησε και σε εμάς, και αυτό που αναφέρει ο κ. Γκάσπαρος, αναφέρεται σε νέα στοιχεία. Η νομική μας υπηρεσία επί του εξωδίκου αυτού έχει άποψη. Αυτό. Το στείλατε στην νομική μας υπηρεσία να μας πούν αν και κατά πόσο τα λεγόμενα καταγραφόμενα από την πλευρά του κ. Ντόζε και αυτό που λέει ο κ. Γκάσπαρος. Διότι και εμείς, εφόσον ο κ. Ντόζες μιλάει για νέα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει, θέλουμε εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία να έρθει το θέμα πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τα νέα στοιχεία που λέει στην επιστολή του και στο εξώδικό του. Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι όργανο που αναλόγως των στοιχείων κάθε φορά πρέπει να συνδυάζει. Επήρε μια απόφαση. Πρέπει να αυτή την απόφαση να την εξαντλήσουμε. Αν έχει νέα στοιχεία ο κ. Ντόζης, θα τα μεταφέρει στη δικαιοσύνη. Και θα πει: έχω αυτά τα πρόσθετα στοιχεία. Και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, θα λάβει υπόψη της. Δεν είναι τα στοιχεία αυτά. Κάθε φορά θα γίνεται δικαστήριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το κάνουμε δικαστήριο το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πάρει μια απόφαση να κάνει αναγνωριστική, διότι αυτό το θέμα δεν λύνεται λογικά με κανέναν τρόπο. Διότι υπάρχουν προσωπικές αντιδικίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν μπορούμε ούτε να κρεμίσουμε τώρα το σπίτι, ούτε να κάνουμε δρόμο του κ. Ντόζε εκεί που εκείνο θέλει. Υπάρχει λοιπόν μια δυστοκία σε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσαμε, όλοι μαζί αποφασίσαμε και όσοι ψηφίσαμε, να κάνουμε αυτό να κάνουμε μια αναγνωστική αγωγή. Εκεί η δικαιοσύνη θα το λύσει το θέμα και θα σιγάσουμε άπαξ διαπαντός. Και ο κ. Ντόζες θα σιγάσει και εμείς. Εφόσον έχει νέα στοιχεία, κύριε Αβράμη, θα τα πάει στη δικαιοσύνη.
Το θέμα είναι ότι η κυρία Φωτοπούλου έχει πάρα πολλή δουλειά και δεν προφάνει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Έτσι ισχυρίζεται τουλάχιστον. Εγώ έτσι, αυτό ξέρω. Έχω ζητήσει κατά επανάληψη να γίνει αυτή η αγωγή, η αναγνωριστική αγωγή, να τελειώνουμε. Και το δικαστήριο θα αποφασίσει. Δηλαδή, γιατί το πρέπει να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο Δικαστήριο κάθε φορά. Σε καμία περίπτωση, αλλά. Αύριο θα έχει, αύριο θα έχει άλλα στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, έρχεται και μας κοινοποιείτε ένα έγγραφο. Και αυτό που ο κύριος Γάσπαρος. Έτσι, ένα εξώδικο με απειλή για μηνύσεις και για αγωγές εις βάρος μας. Και εμείς ρωτάμε ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό το εξώδικο που και εσείς λάβατε και εφόσον έχετε προσιλοποιήσει μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για αναγνωριστική αγωγή, το δώσατε στην νομική σύμβουλο, έχουμε την νομική άποψη, μπορείτε να καλύψετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα μελετάω. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πάρετε την πρωτοβουλία αυτή εσείς. Τα μελετάω. Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι είναι ένα εξώδικο το οποίο στρέφεται κατά όγκο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Δέστε το λοιπόν και εσείς με την νομική υπηρεσία. Πώς πρέπει να κινηθούμε. Κοιτάξτε κύριε Αβράνη, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν εκτελώ τις εντολές του Δημοτικού Συμβουλίου. Τις εντολές του Δημοτικού Συμβουλίου τις εκτελεί ο Δήμαρχος. Οπότε ο Δήμαρχος, πρώτα απ' όλα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε ληφθεί η απόφαση. Όλοι είχαν ψηφίσει παρόν. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα ήταν παρόν, ήταν 17-18 παρόν και ήταν μόνο ο ένας που ήταν υπέρ. Και τότε ήταν αν θα. Θυμάστε, Γιάννη, ποια ήταν. Ήταν η απόφαση για να παραπευθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Όχι στην Οικονομική Επιτροπή. Ο κ. Ντόζης λέει το εξής. Φέρτο στο Συμβούλιο να πάρει αρνητική αποσυμβολή να σε καταγγείλει μαζί. Όλο το Συμβούλιο να το καταγγείλω. Αυτό περιμένει, να το φέρουμε στο Συμβούλιο, να πάρουμε αρνητική ενδεχομένως, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό θα κάνουμε τώρα, θα παίζουμε το παιχνίδι του κ. Ντόζη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν έχουμε πει. Κύριε Καμπογίνη, αν θυμάμαι καλά, η τελευταία φορά που είχε έρθει το θέμα του Ντόζη στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για τη διοικητική αποβολή από. Μπράβο, μην μπερδευόμαστε. Η διοικητική αποβολή, ναι, η όχι. Μην μπερδευόμαστε. Η διοικητική αποβολή, ναι, η όχι. Η οποία δεν πάρθηκε απόφαση γιατί ήταν 17-18 παρών και ένα ήταν ναι. Και να ήταν ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι έτσι που φαίνεται, δεν είναι έτσι. Έτσι ήταν. Ήταν 17 παρών που ήταν. Δεν ήταν έτσι. Ήταν περισσότερα παρών. Μπορεί. Σίγουρα ήταν περισσότερα παρών. Για να προσέξει να συνεχίσει η διαδικασία. Πάμε στο επόμενο. Ο κ. Αβράμη. Να συνεχίσει η διαδικασία. Να συνεχίσει η διαδικασία. Πάνω στην ερώτηση την οποία ξεκίνησε και έκανε ο κύριος Τσουρουνάκης. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να απαντήσετε. Κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει ως εκ. Παρατηρήσαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, γίναμε γνώστες δηλώσεων υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων και πρώην Διευθυντής Καθαριότητας, ο οποίος μιλά και μίλησε και ανέφερε ότι εδώ και 1,5 χρόνο σας έχει κοινοποιηθεί, γνωστοποιηθεί, ζητηθεί να κινήσετε διαδικασίες για μόνιμη πρόσληψη εργαζομένων στην καθαριότητα. Και ρωτώ, εάν είχαν κινηθεί διαδικασίες που και οι υπηρεσιακοί παράγοντες έκριναν ότι έπρεπε να έχουν γίνει, αυτοί 39 συμπολίτες μας που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους στο ακέραιο και με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα είχαν μονιμοποιηθεί, θα είχαν τακτοποιηθεί. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει αυτό. Το δεύτερο που επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και περίμενα κύριε Πρόεδρε να το βάζετε θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθούμε, είναι το τι γίνεται με τις κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώτου παιδικού σταθμού και με τα προβλήματα που εκεί έχουν ανακύψει. Διότι όλοι πιστεύω έχουμε ενημερωθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει στις ΣΕΡΕΣ επάνω και τον προβληματισμό που υπάρχει όχι μόνο σε εμάς, στην περιοχή δική μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά για τις κτηριακές υποδομές των σχολείων και των παιδικών σταθμών και την ασφάλεια των μαθητών. Ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ απασχολεί όλη την Ελλάδα και όχι μόνο τη Ζάκυνθο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω να ενημερωθούμε το τι γίνεται σε πρώτο παιδικό σταθμό. Και στη συνέχεια στο τεχνικό πρόγραμμα θα μιλήσουμε και θα αναφερθούμε και για μια σειρά παρεμβάσεων και ζητημάτων που. Για τις λοιπές εγκαταστάσεις, τις σχολικές εγκαταστάσεις. Και θα μείνω συνέχεια, κύριε Δημαρχέ. Αλλά για το πρώτο παιδικό σταθμό, θα θέλαμε έτσι να ενημερωθούμε, να μας ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Αβράμη, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σε δύο ερωτήσεις του κύριου Αβράμη. Μονιμοποίηση, κύριε Αβράμη, μονιμοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει.
σύμφωνα με την υπηρεσία τη διοικητική, τη δική μας, πάντα προσπαθούσαμε να προσλάβουμε προσωπικό μόνιμο. Για το μόνιμο προσωπικό είναι, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και δεν υπήρχε περίπτωση να μην υποιηθούμε ό,τι και να κάναμε. Αυτό τουλάχιστον μου έχει, αυτή την εντύπωση έχω από τις διαλόγους που είχαμε τη διοίκηση. Εμείς, αυτό που λέτε εσείς για τη μονιμοποίηση του προσωπικού της καθαριότητας ήταν για μας πάρα πολύ βασικό και το έχουμε επιδιώξει κατά καιρούς στεναρός. Διότι εκτός των άλλων, εκεί η καταστροφή των οχημάτων οφείλεται ακριβώς σε αυτό την αλλαγή του προσωπικού. Όπως ξέρετε, όταν πηγαίνει ένα στις 2 ώρα τη νύχτα, στις 3 ώρα τη νύχτα και παίρνει ένα άλλο αυτοκίνητο που το έχει αφήσει κάποιος άλλος προηγούμενα κλπ. Ό,τι και να συμβεί μια ζημιά, δεν ξέρουμε ποιος έκανε τη ζημιά. Και δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον της ευθύνης. Γιατί άμα άλλος είναι μόνιμος, έχει την υπευθυνότητα για το όχημα που χρησιμοποιεί. Οπότε μακριά από εμάς τέτοια σκέψη ότι δεν θέλαμε να έχουμε μόνιμο προσωπικό. Για το θέμα του πρώτου παιδικού σταθμού, θα σας πει και ο κύριος Σπίνος, ο οποίος είναι αρμόδιος. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Ήταν μια κατάσταση η οποία παρατηρήθηκε στη στέγη, η οποία είναι στη στέγη γιατί υπάρχει πλάκα και πάνω από την πλάκα υπάρχει μια λαμπρινοκατασκευή. Δυστυχώς έγινε επισκευή των παιδικών σταθμών με μελέτες που υπήρχαν οι μελέτες, δεν τις κάνουμε στις μελέτες αυτές, γιατί αυτό έγινε στην αρχή της θητείας της δικής μας και δεν ανεφέρθη κανένα πρόβλημα στη στέγη, διότι δεν υπήρχε και τότε διαρροή βεβαίως. Αν υπήρχε μια διαρροή θα το είχαμε αντιμετωπίσει. Δεν έγινε και έλεγχος για να φανεί ότι πραγματικά οι στέγες ήταν και τελείωσαν οι επισκευές χωρίς να γίνει καμία επίσης στέγη. Παρόλο που χρήματα είχαμε και περισσέψανε τα χρήματα κιόλας. Οπότε δεν είναι θέμα δικό μας. Πότε εκτελέσατε αυτές τις παρεμβάσεις, συγγνώμη κύριε Δημαρχή, πότε εκτελέσατε αυτές τις παρεμβάσεις? Οι εργασίες αυτές πότε εκτελέστηκαν? Στην αρχή έγινε εργασίες, είναι και ο γιατρός, εδώ για να σας πιστάνε και επιβλέπων. Εδώ είναι. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχω πάρει το φάκελο από τις τεχνικές υπηρεσίες, να βοηθήσω λίγο, πραγματοποιήθηκαν και για τους, από το πρόγραμμα Φιλόδημο και για τους 6 παιδικούς σταθμούς εργασίες, όμως για μένα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, οι τεχνικές υπηρεσίες δεν ιεράρχησαν εκείνα που έπρεπε να ιεραρχηθούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στον παιδικό σταθμό θα έπρεπε αυτό το κόλλημα να μην υπάρχει της στέγης, έτσι. Θα έπρεπε να μην υπάρχει. Το έργα αυτά έγιναν, Παναγιώτη, το 2020 και πληρώθηκαν το 2021. Κύριε Φέδωρε, 50.000 ευρώ ήταν για τον αμόδι, για τον 40.000 τόσο ΦΠΑ, πήγαινε 50 και για τη σκεπή ήταν 11.000. Για ένα κομμάτι της σκεπής. Για το κομμάτι της σκεπής που είναι πάνω από την κουζίνα. Επειδή πήγα 3-4 φορές από προχτές. Εν πάση περιπτώσει, αφού δημοσιοποιήθηκε το θέμα, κάναμε και ένα έκτακτο συμβούλιο σήμερα, ήταν και ο κύριος Σπίνος. Και κουτσά στραβά θα λειτουργήσουν αύριο οι δύο αίθουσες από τις τρεις. Για να μην μείνουν εκτός τα παιδιά των. Ωραία. Ναι, ακριβώς έτσι έχει το θέμα. Λοιπόν. Να το πω δύο λεπτά. Όχι, δεν είναι θέμα τεχνικής υπηρεσίας. Γιατί όταν έχει μια μελέτη. Οι τεχνικές υπηρεσίες δεν γεράφησαν. Όταν έχει μια μελέτη. Όταν έχει μια μελέτη. Όταν έχει μια μελέτη. Κύριε Δημαρχέ, ένα ήταν μέσα σε. Δεν είχε λόγο να την υπεθεωρήσει κανένα. Εφόσον δεν την ανέφερε καθόλου, τι να κοιτάξει και να ανέβει πάνω στη σκεπή για να δει αν η σκεπή είναι σωστή ή είναι λάθος. Μήπως είχε διαρροή, μήπως είχε τι παρουσιαστεί. Κύριε Φεραδούρο, εγώ κύριε Δήμαρχε και κύριε Γιατρά, ξέρω ότι 300.000 ευρώ έδωσε ο Φιλόδημος και έπρεπε να αξιοποιηθούν και δεν ήμουν εγώ εκείνο που θα ιεραρχούσα τι εργασίε. Συγγνώμη κύριε Κακογκύρη. Κύριε Φεραδούρο, ένα άλλο θα μιλάει. Δεν ήμουν εγώ εκείνο που θα ιεραρχούσα ποιο θα γίνουν και ποιε εργασίε. Ζητάει ο κύριε Γιατρά για το λόγο. Μελέτε εγκεκριμένε που έπρεπε να εφαρμοστούν. Όταν πήγαμε. Όταν πήγαμε και πήραμε τα στοιχεία να γίνει μελέτη, ζητήσαμε τα προβλήματα από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς και μας καταγράψανε με την καταγραφή το δικό τους. Το πρόβλημα που προέκυψε στη στέγη σήμερα και μπαίνουν τα νερά, δεν μας το είχαν αναφέρει, δεν έμπαζε στέγη νερά. Τον καιρό εκείνο, το 20, όταν πήραμε τα στοιχεία και κάναμε τη μελέτη. Εμείς, όταν πάμε σαν υπηρεσία, κοιτάζουμε και τις ρωτάμε αυτούς. Τι θέλετε να φτιάξουμε, αυτοί μας λένε τα περισσότερο. Και ό,τι είναι τεχνικό που το βλέπουμε εμείς και νομίζουμε ότι θέλει να φτιαχτεί, το φτιάχνουμε.
Πάντα βασίζουν πάντα με τους διευθυντές και με τους δασκάλους. Κύριε Γιατράκη, συγγνώμη, επειδή παίρνετε το λόγο και να υπερασπιστείτε τη δημοτική αρχή εσείς. Όχι, συγγνώμη, κύριε Αβράμη, κύριε Αβράμη. Μα τι λέτε αυτή τη στιγμή, ότι πήγατε σε μια δομή και ζητήσατε να σας πούν τι πρέπει να κάνετε και όχι να δείτε εσείς τι πρέπει να κάνετε. Εμείς βλέπουμε. Δηλαδή η υπηρεσία δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει και περιμένει την διευθύντρια ενός σχολείου να τους πει τι πρέπει να κάνει. Εμείς ζητάμε τις ανάγκες. Εσείς κύριε Αβράμη, κύριε Αβράμη, μισό λεπτάκι. Κύριε Αβράμη, πιο χαλαρά, πιο χαλαρά. Με ποιο ίδιο θα κάνετε τη φωνή σας, να συζητήσουμε. Αφού θα μιλήσει να μας πει για αυτές τις την άποψή του και μετά από εκεί πέρα να το... Αυτά κύριε Αβράμη, αυτά που είναι ορατά και θέλουν επισκευές, τα καταγράφουμε και τα... Όταν ρωτήσουμε και μας πούνε ότι μπάζει νερά, θα πάμε να την ελέγξουμε. Όταν η σκεπή είναι εντάξει, δεν τους λέμε τι να κάνουμε, να αλλάξουμε τη σκεπή. Ή δεν είναι ορατά. Προβλεπόταν παρέμβαση για το πρώτο παιδικό σταθμό 11.000 ευρώ για τη στέγη. Η στέγη δεν χρειαζόταν. Είχε γίνει τον προηγούμενο χρόνο παρέμβαση. Ερωτώ, στη μελέτη που κάνατε προβλέψατε 11.000 ευρώ για τη στέγη. Όχι, δεν υπήρχε για τη στέγη. Δεν θυμάμαι. Έχει αλλάξει η στέγη. Ένα κομμάτι έχει αλλάξει. Έχει προβλεφθεί λοιπόν στη μελέτη σας ένα κονδύλι ύψος 11.000 ευρώ για στέγη. Ναι. Το οποίο αυτό ήταν στη μεριά όπως είναι ο Πέτρος. Ποιος σας το είπε αυτό δηλαδή και το προβλέψατε εσείς. Το είδαμε διότι ήταν κατά τη μεριά του λιμεναρχείου και είχαν πατήσει πάνω και είχαν βουλιάξει. Και τώρα πού έκατσε πάλι. Είναι στην αποκύθεση. Στην ίδια πλευρά έκατσε πάλι τώρα. Στην άλλη πλευρά, σε άλλη πλευρά. Κύριε Αβράμη, κύριε Αβράμη, κύριε Αβράμη. Κύριε Αβράμη, και δεν έχει κάτσει. Έχουν τρυπήσει εκεί που είναι οι πίδες, είχαν τρυπήσει οι λαμαρίνες. Λοιπόν, πάμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να πω το εξής. Κύριε Πρόεδρε. Τι έχει πάθει αυτό, δεν δουλεύει. Λοιπόν, κύριε Αβράμη. Είμαστε απλά το ίδιο θέμα. Έχει δίκιο με την άποψη ότι ένα μηχανικό. Η γνώμη και η άποψη των διευθυντών και τα λοιπά είναι βοηθητική στο έργο του. Δεν είναι αποκλειστική. Δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένει να συντάξει τη μελέτη σύμφωνα μόνο με όσα θα του πει ο διευθυντής ή ο οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα όμως της στέγης έχει την εξής ειδική ιδιομορφία. Μπορεί μια στέγη πρέπει να σου δώσει το έναυσμα, δηλαδή να τρέχει η στέγη. Είναι πλάκες οι οποίες, το ξέρει και ο κύριος Μαρινάκης, είναι πλάκες οι οποίες δεν χάνουν και δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να φταίει η στέγη. Είναι άλλες περιπτώσεις που βλέπεις και στάζουν και λοιπά. Στην προκειμένη περίπτωση η εστία έχει δύο τμήματα. Ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Δύο κτίσματα. Τα οποία είναι συνενωμένα μεταξύ τους με ένα κορφιά. Με μια τύπο κορφιά, δηλαδή λαμαρίνο κατασκευή. Το πρώτο δεν έχανε καθόλου. Ούτε και τώρα χάνει καθόλου. Το πρώτο κομμάτι δηλαδή δεν στάζει καθόλου. Το υπόλοιπο παρουσία της διαβέρασης. Ένα τμήμα διαβέρασης. Το οποίο ενδεχομένως, δεν είμαι και βέβαιος, δεν είμαι τότε εκεί επιτόπου, ενδεχομένως δεν έσταζε. Εάν αυτό το κομμάτι έσταζε, οπωσδήποτε θα το περιλάμβανε στη μελέτη. Οι 11.000 που περιλάμβανε η μελέτη ήταν για να αντικατασταθούν εμφανή σημεία τα οποία έχριζαν αντικατάσταση. Δεν ήταν επειδή έσταζε στέγη, διότι αν έσταζε στέγη από την αρχή, τότε μοιραίως θα περιλαμβάνεται η αντικατάσταση όλων αυτών. Και δεν φτάνε τα 11.000 ευρώ. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι, η στέγη είναι ένα ειδικό κομμάτι. Δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο να πείτε, πήγες μέσα, το είδες αριστερά, δεν είδες ότι οι σοβάδες είχαν πέσει κάτω. Έπρεπε να σου πει ο διευθυντής ότι οι σοβάδες είναι ετοιμόρροπη να πέσουν. Γι' αυτό το λόγο μην αδικείτε για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ότι δεν έκανε καλή αξιολόγηση. Μία κουβέντα μόνο. Κύριε Πρόεδρε, για να μην είναι κάτι... αυτό, κύριε Σπινό, συγγνώμη. Αυτό που μας μοιράστε και το δώσατε στην εταιρεία μας μοιραστή. Εσείς το δώσατε. Δεν έδωσα εγώ καμία δουλειά μοιραστή από στους δημοτικούς συμβουλίους κάτω από μένα. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε. Μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε, μόνο μια κουβέντα. Για να γίνει ξεκάθαρο, κύριε Αβράμη, συγγνώμη, για να γίνει ξεκάθαρο, από αύριο το πρωί λειτουργεί ο παιδικός σταθμός. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν θα λειτουργήσει. Θα ελέγξουμε την πορεία των παρεμβάσεων, πάντως ανοίγει με ασφάλεια. Έγινε ο καλύτερος έλεγχος που θα μπορούσε να γίνει στο αυτό το σύντομο διάστημα. Δεν υπήρχε εργολάβος για να κάνει τον έλεγχο. Υπήρχαν τεχνίτες οι οποίοι φτιάξανε τη σκεπή από πάνω. Υπήρχαν οι εργάτες του Δήμου μας,
οι οποίοι έκαναν εσωτερικούς ελέγχους. Υπήρχε ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος είναι ο συνεργάτης των παιδικών σταθμών, και υπήρχε μέλος των τεχνικών μας υπηρεσιών, ο κύριος Γιατράς, που τον επισκεφτήκαμε μαζί. Ελέγξαμε το σύνολο των παρεμβάσεων και σε συνεννόηση με το προσωπικό και με τους γονείς των παιδιών που είναι σε αυτό το παιδικό σταθμό, ξεκινάμε αύριο να λειτουργούμε. Επειδή αρμόδιο όργανο είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, υπάρχει διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ότι είναι ασφαλές το κτίριο να λειτουργήσει? Γιατί μιλάμε για ρεύμα, κύριε Σπίνο. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε, θα λειτουργήσει αύριο με ασφάλεια, βεβαίως. Ωραία. Ένα λεπτό, κύριε Αβράμη. Μισό λεπτάκι να σας πει και ο κύριος Περαλούς που είναι στο συμβούλιο. Κύριε Σπίνο, αφού είχαμε το έκτακτο συμβούλιο μας στις 11 η ώρα σήμερα, θα τα λέμε όλα. Αύριο λειτουργούν οι δύο αίθουσες από τις τρεις, είπαμε, διότι η τρίτη περιμένουμε δοκιμαστικά μετά τις παρεμβάσεις, εάν θα μπάσει νερό. Και άθυμόσαστε, είπαμε και στο συμβούλιο κλείνοντας, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα κάνουν ένα εξοχιστικό έλεγχο για να τελειώσει οριστικά αυτό το βάσανο με το. Για όλους τους παιδικούς σταθμούς. Πρωτίστως εκεί. Και πρωτίστως εκεί. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πώς να το είναι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου? Γιατί μπορεί να λέμε ότι η υπηρεσία δεν δουλεύει σωστά, αλλά είναι και παντρωμένη σωστά. Πάμε. Κύριε Κόκλα, ερώτηση. Την ίδια ερώτηση είχαμε κι εμείς. Ωραία. Δεν καταλάβαμε όμως αν μπορεί να πει ο κύριος Πίνος ή ο κύριος Δημάρχος ακριβώς τις παρεμβάσεις που γίνανε. Δηλαδή, μόνο στη Σκεπή γίνανε ηλεκτρολογικά, τι παρεμβάσεις γίνανε? Θα σας πω. Ακριβώς. Και πόσο καιρό θα πάρει ο έλεγχος, δηλαδή, γιατί ταλαιπωρούνται και αυτές οι οικογένειες και τα παιδάκια που δεν πήγαν στο σχολείο μια εβδομάδα. Κύριε Σπίνο, ελάτε. Έχετε δίκιο. Και η αγωνία των γονέων για να έχουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, αλλά και για να πηγαίνουν με ασφάλεια, είναι απολύτως λογική. Όπως είναι και η δική μας για τα παιδιά μας, και όχι μόνο. Και για όλα τα παιδιά από τη στιγμή που έχουμε μια θέση ευθύνης. Καταρχήν, αυτό που εντοπίστηκε ήταν η παρουσία νερού στο σημείο που ενώνονται τα δύο κτίρια, έτσι όπως περιέγραψε και ο κύριος Δήμαρχος. Ανεβήκαμε πάνω στη στέγη, ανέβηκε την προηγούμενη μέρα, είχε ανέβει και ο κύριος Δήμαρχος, και είδαμε ότι αυτό συνέβαινε, ήταν αποτέλεσμα ενός σεντονιού, το οποίο είχε φθαρεί με την πολυκαιρία, ήταν μια λαμαρίνα ουσιαστικά που ουσιαστικά σκέπαζε τις δύο σκεπές και προσπαθούσε να δημιουργήσει μια στεγάνωση. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα. Λίγο ησυχία. Το οποίο έχει να κάνει και με το ότι η σκεπή η οποία έμπαζε το νερό δεν έχει και πολύ μεγάλη κλίση. Ενδεχομένως αυτό να επιδεινώθηκε και με το ίσως κάποιοι άνθρωποι πέρασαν, πάτησαν από πάνω. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Τι παρεμβάσεις λοιπόν έγιναν? Ο ηλεκτρολόγος που είναι συνεργάτης των παιδικών σταθμών έκανε πλήρη έλεγχο των ηλεκτρολογικών του κτηρίου, διότι κάποια στιγμή με τα νερά έπεσαν οι ασφάλειες και έπρεπε να ελεγχθεί αν υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει, γιατί πολλές φορές ένα ρελέ μπορεί να πέσει για οποιονδήποτε λόγο. Το έλεγξε και είδε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, άλλαξε δύο παλιές μπρίζες επειδή πήγε ο άνθρωπος εκεί. Από πάνω, είπαμε, πήγε σκεπάς με συνεργείο, ιδιώτης. Ο Δήμος μας δεν έχει σκεπά. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι καλοί. Είναι ο σκεπάς που χρησιμοποιώ και σε πολλά σχολεία, για να μην έχουμε πρόβλημα. Και έκανε την παρέμβασή του. Επίσης, πήγε ο κύριος Κόμης με ένα-δύο ειδικούς εργάτες του Δήμου μας, είναι αυτοί που είναι οχταμηνίτες, και χτύπησαν μερικά σημεία στα οποία θεωρούσαν ότι υπήρχαν πρόβλημα μεσοβάτης. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτούς, απλά άνοιξαν σε δύο σημεία το ταβάνι, τελειώνοντα. Ούτως ώστε να δούμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Πάμε, κύριε Σπίνο. Στο τέλος, έκαναμε ένα πέρασμα με τον κύριο γιατρά και είδαμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Συζητήσαμε με το προσωπικό και αύριο ανοίγει. Ωραία, ο κύριος Ρένης, Και εγώ για τα σκουπίδια θέλω ακόμα να κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μόνο για τα σκουπίδια έχετε ήδη πρόβλημα? Ωραία, κάντε μια ερώτηση για τα σκουπίδια. Ναι, γιατί είναι το πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο και εκτός της υγείας των πολιτών, είναι και θέμα τώρα με τις πλημμύρες. Γιατί έχουν φύγει όλα τα σκουπίδια από τους κάδους και έχουν δηλώσει φρεάτια. Καταρχάς, πρώτον,
Τι έχει γίνει με το κτίριο του ΦΟΣΔΑ? Έχουν δρομολογηθεί πότε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μάλλον για να τελειώσουν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο ΦΟΣΔΑ? Και δεύτερον, ο σχεδιασμός που έχετε, είπατε θα βάλετε από κάποια απορριμματοφόρα, θα μοιράσετε απορριμματοφόρα σε όλο το νησί. Είπατε ένα απορριμματοφόρο στις Ορθονιές, στη Δημοτική Ενότητα Λυκών, στο Λαγανά, στο Βασιλικό. Πόσο απορριμματοφόρο χρειάζεται σε κάθε δημοτική ενότητα? Και τρίτο, ένα και τελευταίο, είπατε πως προτεραιότητά σας ήταν να προσλάβετε εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που κάνατε? Υπάρχουν έγγραφα που έχετε αποστείλει στην κεντρική διοίκηση ώστε να διεκδικήσετε, να απαιτήσετε να έχουμε εργαζόμενους αορίστου χρόνου και όχι διμηνίτες, οκταμηνίτες? Λοιπόν, Δήμαρχε. Έχω επισημάνει 100 φορές ότι εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η μονιμότητα από οποιοδήποτε άλλον. Διότι θα είμαστε εκτός τόπου και χρόνου εάν δεχόμεθα να πηγαίνουν να αλλάζει κάθε 4-5 ώρες αυτοκίνητο οδηγό και μάλιστα νυχτερινής ώρας και να έχουμε αυτή τη τεράστια ζημιά όσον αφορά την επισκευή των και τα τακτικά του κλπ. Επομένως, εμείς όχι, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τη μονιμότητα στην καθαριότητα. Ποιες συνεργασίες την επιδιώξαμε, δυστυχώς δεν είναι στο χέρι μας. Εδώ βλέπετε ότι δουλεύει η τεχνική υπηρεσία με δύο πολιτικούς μηχανικούς που είναι διευθυντές. Δεν έχουμε προσωπικό. Έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε στείλει έγγραφα κτλ. Είναι τυποποιημένα σε αυτές για όλους τους δήμους της χώρας. Βγαίνουν οι οκταμηνίτες δύο φορές εκεί το χρόνο. Περιμένουν τώρα το μάτι να βγουν εκταμηνίτες να πάρουν πάλι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίους έχουμε και οι οποίοι έχουν την εμπειρία. Επομένως, μην προσπαθείτε να μας ψάξετε εμείς. Δεν το καταγγείλατε, κύριε Δήμαρχε. Δεν το καταγγείλατε αυτό. Τι δεν κάναμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να βγείτε στο κοινό λαό και να του πείτε η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα. Εδώ υπάρχουν νόμοι και σου λέει και έτσι προσλαμβάνεται το προσωπικό στην καθαριότητα. Εμείς δεν θέλουμε διμηνίτες. Με τους διμηνίτες είναι κακό και για τους ίδιους. Γιατί αν πάρουμε διμηνίτη τώρα, δεν μπορούμε να τον πάρουμε μετά. Και τον και με τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν το θέλουμε αυτά. Αυτά είναι διαδόσεις που δίνεται. Εμείς θέλουμε, αν θέλουμε να την τοικοποιήσουμε, η πορεία της τοικοποίησης είναι διαφορετική. Δεν είναι αυτή η οποία ακολουθούμε εμείς. Αν θέλαμε να το κάνει από καιρό αυτό το πράγμα, δεν επιδιώκουμε αυτό. Με κανένα τρόπο. Εμείς θέλουμε να έχουμε μόνη προσοχή στην καθαριότητα. Αλλά δυστυχώς δεν μας βοηθάνε οι συνθήκες και οι νόμοι. Καταλάβατε. Για το θέμα του κτίριου του ΦΟΣΔΑ που λέτε, για να μην έχουμε θέματα να συζητήσουμε σοβαρά, έχουν προχωρήσει εργασίες. Πάρα πολλοί έχουν προσιάσει και παρόλο που είχαμε χαλάσει χρήματα για να αναβαθμίσουμε τα γραφεία στο ΝΕΟΤ και τα λοιπά, φύγαμε ύστερα εφόσον τα απαιτήσαν οι εργαζόμενοι, σήμερα τις απαιτήσεις και πήγαμε στο ΦΟΣΔΑ. Τώρα και το κτίριο αυτό συνεχώς ανακαινείται με προσθήκη λουτρών, ντουζ, με ανακαίνιση των γραφείων, με πλυντήριο, με εξωτερικούς χώρους, να πούμε τους εξωτερικούς και τα λοιπά. Και είναι και ευχαριστημένοι και αυτοί οι ίδιοι. Εδώ και ο κύριος Καλιάδης που ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε παράπονα εναντίον της Δημοτικής Αρχής, τώρα δεν έχει προβλήματα και ο ίδιος προσπαθεί και πάει μια χαρά υπόθεση. Ωραία. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε, να τα δείτε με τέτοιες μάτια. Βγάλαμε όλα αυτά τα άχρηστα αυτοκίνητα, τα οποία τα κάνουμε απογραφή, θα τα εκποιήσουμε εκείνα που είναι εντελώς άχρηστα. Καθαρίσαμε τους χώρους, στρώνουμε τους χώρους κάτω μπροστά από το ΦΟΣΔΑ. Δημιουργήσαμε το θέμα του συνεργείου. Το οποίο το αναβαθμίσαμε. Του πλυντηρίου. Θα κάνουμε το πράσινο σημείο τώρα εκεί. Θα ασφαλτώσουμε τον μπροστά και θα ασφαλτώσουμε την άλλη περιοχή να κάνουμε το πράσινο σημείο. Και ο σχεδιασμός με τη σειρά σας. Και συνέχεια με τη σειρά σας. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν είχατε έρθει και δεν είχατε συμπληρωθεί σε κατάλληλα των ερωτήσεων. Οπότε θα πάτε προς το τέλος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Όχι, συγγνώμη, άλλη μια ερώτηση. Για το σχεδιασμό, πόσα απορριμματοφόρα θα είναι στη Δημοτική Ενότητα Λυκών, πόσο στο Λαγανά. Αυτά που λέτε θα είναι ανατροπή στην Δημοτική Ενότητα Λυκών. Θα έχουμε τεράστια οικονομία στα καύσιμα, θα έχουμε οικονομία στα δωρεάν. Πόσα απορριμματοφόρα, κύριε. Θα έχουμε υπευθυνότητα. Όχι τώρα που πάνε και μαζεύει τον αγκάδο και τον άντρα μαζεύει και πάει παραπέρα ή του λέει ο ξενοδόχος πάμε εσύ τα τέτοια και ξέρω, δεν ξέρω με ποιους τρόπους και τα λοιπά και αφήνει τα άλλα αυτό. Ο καθένας ήταν υπεύθυνος, ο οδηγός ήταν υπεύθυνος για την περιοχή του. Για να ξέρουμε ότι αυτό το φόρο θα έχει κάνει την καθαριότητα, θα έχουμε υπευθύνους. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε ποιος πήγε. Κάθε μέρα αλλάζουν δρομολόγια, μία πάει εδώ, μία πάει εκεί, μία. Δημαρχέ, λοιπόν, θα γίνει τώρα πότε θα γίνει τα ίδια.
Προσωπικό ψάχνουμε να βρούμε. Προσωπικό ψάχνουμε να βρούμε. Το σχεδιασμό σας, κύριε Δήμαρχε Ρετάω, πόσα χρήματα θα έχει η Δημοτική Ενότητα Λυκών. Πότε θα έχει. Πόσα. Μπορεί και από αύριο. Όχι, πόσα. Πόσα. Αριθμό. Όσα χρειαζόμαστε. Τώρα, αυτή ένα αυτοκίνητο των Αλυκών, ένα αυτοκίνητο κάθε Δημοτική Ενότητα είναι αρκετό. Τώρα, λέμε. Αν χρειαστούν δύο, θα δώσουμε δύο. Όσα χρειαστούν. Από όσο ξέρω, είναι τρία σε όλο το νησί, όμως, κύριε Δημαρχή. Εφτά είναι, κύριε Ρέση. Αυτή τη στιγμή τρία. Εφτά. Σε όλο το νησί θα έχουμε. Σε όλο το νησί θέλουμε γύρω στα 7 απορριμματοφόρα, αλλά εμείς θα έχουμε 10 έτοιμα. Και κοιτάξτε να δείτε κάτι, το ότι θα νοικιάσουμε. Τον Αύγουστο πόσα θέλουμε. Μισό λεπτό. Θα νοικιάσουμε τώρα ενδεχομένως 2 απορριμματοφόρα. Για να μπορέσουμε να έχουμε το προσωπικό, θα εξυπηρετήσουμε και το σκοπό τη επισκευή των, τη συντήρησή των. Διότι αυτά πρέπει να συντηρηθούν το ένα τίμα το καλοκαίρι. Άμα δουλεύουν να πούμε συνέχεια τώρα εδώ, πώς θα συντηρηθούν. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, Κύριε Μοφανέο, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά η σειρά των παρατάξεων, επειδή θέλετε να είστε τυπικός, μετά τη λαϊκή ποιος είμαστε εμείς. Σωστό. Έτσι τουλάχιστον λένε το αποτέλεσμα. Κανένα πρόβλημα, κύριε Κασιμάτη. Αυτό δεν το άλλαξε ο κύριος Θεοδωρικάκος, παραμένει σταθερό. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Κασιμάτη. Δύο ερωτήσεις έχω. Και αμετάβλητο. Να προχωρήσουμε. Θα καταργηθεί σε λίγο. Δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, η πρώτη είναι σύντομη. Σας είχα ρωτήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού βρίσκεται η υλοποίηση απόφαση που έχουμε πάρει για την μετονομασία της οδού Ταβουλάρη για τους γνωστούς λόγους. Έχοντας στα χέρια μου την απόφαση και ενημερωνόμενος ότι το τοπικό συμβούλιο της πόλης, διότι αυτό μου είπατε, ότι πρέπει να αποφασίσει, αποφάσισε 16/11 και μάλιστα προτείνει και 3 ονόματα για τη μετονομασία της οδού, το όνομα Ελισάβετ Μουτζά Μαρτινέγκου, Κάμπα Πορφύρη και Ιωάννη Βίτσου. Φαντάζομαι θα την έχετε και εσείς αυτή την απόφαση. Δεν την έχουμε, κύριε Κασιμάτη, την απόφαση. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι μόλις την παραλάβετε θα την προωθήσετε. Όταν την έχουμε, ήδη έχω ρωτήσει. Κύριε Κασιμάτη, έχω ρωτήσει ήδη το πρόεδρο του τοπικού της πόλης. Μου είπε ότι έχει υπαρθεί απόφαση με τα 3 ονόματα αυτά που έχετε και εσείς στην απόφασή σας. Ναι, αυτή. Όχι, δεν είναι δική μου απόφαση, του τοπικού συμβουλίου. Το τοπικό συμβουλίο. Όταν έρθει η απόφαση στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα το φέρουμε θέμα. Λοιπόν, το δεύτερο. Στην Επιτροπή Ονοματοδοσίας εννοείται. Πάει μετά. Εκεί που θα πάει, εκεί που θα πάει. Το δεύτερο, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση μπορεί να έχει και προσωπικό χαρακτήρα, αλλά επειδή έγινε προηγουμένως μία συζήτηση με αφορμή της αντικαταστάσεις στην παράταξη, την ανάδραση, όσον αφορά τις παρουσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πώς ο καθένας από εμάς συμμετέχει, δεν συμμετέχει, συμβάλλει, δεν συμβάλλει. Φυσικά αυτό κρίνεται, έτσι, κρίνεται από αυτούς που μας παρακολουθούν. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Διαβιβάσατε στις 6 Σεπτεμβρίου ένα έγγραφο στην αποκεντρωμένη διοίκηση που αφορούσε εμένα προσωπικά περί εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του νόμου 3852 του 2010. Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τα δημοτικά συμβούλια. Και σας ρωτώ, υπήρξε αδικαιολόγητη απουσία προσωπικά δική μου από τα δημοτικά συμβούλια. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Κύριε Κασιμάτη, να τελειώσω. Και το θέτω, γιατί μπορεί να έχει συμβεί και με άλλους δημοτικούς συμβούλους. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουν υπάρξει στο παρελθόν διάφορες διαδικασίες, ακόμα και μακρόχρονη απουσία του κύριου Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εξηγείται αυτό. Κύριε Κασιμάτη, έχετε διαβάσει τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς τι λέτε, ξέρετε τι λέει ο κανονισμός για τους δημοτικούς συμβούλους. Σας ρωτώ, στείλατε τέτοιο πράγμα. Εσείς, ναι, έστειλα, όχι, εγώ έστειλα με βάση το κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Στείλατε τέτοιο πράγμα. Ο δημοτικός σύμβουλος, όταν αποσιάσει πάνω από τρεις αποσίες από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό το χαρτί δεν το στείλα, εγώ το στείλα αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό κοιτάξτε, θα στείλει αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν το έχω στείλει εγώ. Κύριε Κακολίνη, μη ψεύδεστε. Γιατί εγώ δεν ξέρω καθόλου. Μη ψεύδεστε. Εγώ δεν ψεύδομαι. Μη ψεύδεστε. Είχατε απουσίες, κύριε Κασιμάτη. Μη ψεύδεστε. Είχατε απουσίες, κύριε Κασιμάτη. Μα στείλατε κάποιο χαρτί στο ΕΔΙΟ. Είχα αδικαιολόγητες απουσίες. Βέβαια. Σοβαρολογείτε. Βέβαια.
Έχει αποσκομίσει κάποιο χαρτί. Έχει αποσκομίσει κάποιο χαρτί στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο γραφείο του Προέδρου που να λέτε ότι γιατί είπατε. Αν κάποιο απουσιάζει για προσωπικού λόγου, δεν είναι υποχρεωμένο να του πω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία φορά, δύο φορέ, τρεις φορές. Να ήταν και λόγοι υγεία. Θα φέρει και χαρτί από γιατρό. Πρέπει να ενημερώσετε τουλάχιστον 5 τηλέφωνα. Θέλετε να σα φέρω χαρτί από γιατρό. Να με ενημερώσετε, κύριε Καστημάτη. Να με ενημερώσετε, κύριε Καστημάτη. Είστε σοβαρό. Αν είμαι σοβαρό. Ναι. Αν είμαι σοβαρό, κύριε Καστημάτη. Αυτά που λέτε δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Καστημάτη, δεν έχει διαβάσει το κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει διαβάσει, κύριε Καστημάτη. Ο κύριο Δήμαρχο που απήχε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον είχε διαβάσει. Και ο κύριος Δήμαρχος λέει αποκεντρωμένη και αποκεντρωμένη απάντησε ότι δεν μπορεί, ότι δεν έχει και δεν έχει απουσίες. Τον είχε διαβάσει. Ναι, τον είχε διαβάσει, κύριε Καστημάτη. Κοιτάξτε, κύριε Κακονίδη. Είστε ενημέρωτος, κύριε Καστημάτη. Κοιτάξτε. Είστε ενημέρωτος, κύριε Καστημάτη. Και εγώ σας λέω πρώτον, επί προσωπικού επίπεδου, ότι είστε απαράδεκτος, γιατί θα μπορούσατε να με πάρετε ένα τηλέφωνο και να μου πείτε. Κύριε Καστημάτη, εσείς είχατε το υποχρέωση να πάρετε τηλέφωνο. Και όχι εγώ να σας πάρω τηλέφωνο. Κύριε Καστημάτη, εσείς είπατε να πάρετε τηλέφωνο. Είχατε υποχρέωση. Και όχι εγώ να σας πάρω τηλέφωνο. Το θέμα είναι. Επί προσωπικού επίπεδου είστε απαράδεκτος. Και επί διαδικαστικού επίπεδου, με συγχωρείτε, αλλά είστε αστείος. Ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Ο κ. Καστημάτη θα φύγει από την αίθουσα. Ο κ. Καστημάτη θα δεν αναιρέσει αυτά που είπε, θα φύγει από την αίθουσα. Τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς λέτε, δεν κατάλαβα. Ο κ. Καστημάτη θα αποχωρήσει από την αίθουσα. Ο κ. Καστημάτη θα αποχωρήσει από την αίθουσα για τον χαρακτηρισμό του. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Δεν συνεχίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ο κ. Καστημάτη δεν αναιρέσει αυτά που είπε ή αποχωρήσει να αποχωρήσει από την αίθουσα. Κύριε Καστημάτη, αποχωρήσει από την αίθουσα. Επιμένω ότι. Κύριε Καστημάτη, αποχωρήστε με την αίθουσα. Επιμένω ότι επί διαδικασία. Κύριε Καστημάτη, αποχωρήστε με την αίθουσα. Δεν αποχωρώ, όχι. Κύριε Καστημάτη, αποχωρήστε με την αίθουσα. Να φωνάξει την αστυνομία να με βγάλει έξω. Ωραία. Ο κ. Καστημάτη δεν έχει το λόγο εδώ καθόλου. Από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μπορώ να έχω το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Όταν μου το δώσετε. Όταν σου δώσετε το λόγο, δεν τον έχετε. Παρακαλώ, δεν τον έχω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αποφανέο. Ερώτηση ο κ. Αποφανέο. Καλησπέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλά, κύριε Μποχολίου, εσείς θα πάρετε το λόγο μετά από αυτό. Μισό λεπτό. Θα πάρετε το λόγο μετά από αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Κραμή. Μετά την έκκληση να αποχωρήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Αρμή, το τι θα κάνω εγώ είναι δικαίωμα δικό μου και κρίνεται από την κοινωνία. Δεν θα το κάνετε εσείς. Τελειώνει η παύλα. Λοιπόν, κύριε Μοχαλίου, να μην αρχίσουμε τις κουβέντες τώρα, τελειώνει η παύλα. Κύριε Μοχαλίου, όποιος δεν θέλει να παραμείνει, μπορεί να σηκωθεί να φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αποκάλεσε που με αποκάλεσε, έχω το δικαίωμα να τον διώξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εμένα με λόγο, γιατί παίρνει λόγο. Ωραία. Ο απέχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Πάμε ερώτηση, κύριε Μοχονέο. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, τι βρισιά είπε ο κύριο συνάδελφο. Δεν ακούσατε. Δεν έπεσε στην αντίληψή μα, ακούσατε. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είπε. Όχι, δεν είναι. Μα τι βρισιά είπε. Κύριε Δήμαρχε, τον μήνα Σεπτεμβρίου μα κάλεσε ο υπεύθυνο παιδεία και αντιδήμαρχο παιδεία ο κύριο Σπίνο να συναντηθούν μαζί με την Ένωση Γονείων και Κηδεμόνων για να συζητήσουμε τις σταδιακές υποδομές των σχολείων. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε ο Σύλλογος των Μηχανικών να βοηθήσει έτσι ώστε τα σχολεία να έχουν το καθένα έναν ολοκληρωμένο τεχνικό φάκελο με τις μελέτες και τα σχέδια που χρειάζονται μέσα για οποιαδήποτε στιγμή χρειάζεται να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο του ΕΣΠΑ για θερμομόνωση, για στατική επάρκεια κτλ. Δύο μήνες τώρα περιμένουμε και σας έχουμε ζητήσει να δώσετε μία εντολή να ανοίξει ένα γραφείο στην υπηρεσία δόμησης στον Πανάτο έτσι ώστε να μεταφερθούν οι φάκελοι από το Γενικό Αρχείο της υπηρεσίας δόμησης των σχολείων σε ένα γραφείο για να μπορούμε οι μηχανικοί που έχουμε παιδιά στα σχολεία χωρίς κανένα κόστος να δούμε τι λείπει και να το συμπληρώσουμε. Να βοηθήσουμε το Δήμο και να βοηθήσουμε και τις γενικές υπηρεσίες που όπως γνωρίζουμε είναι προστελεχωμένες. Ανταυτού, εσείς αρνείστε να μας δώσετε αυτό το δικαίωμα. Και έχουμε φτάσει από το Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο μήνα. Κύριε Μοθενέ, εμείς δεν έχουμε. Η δεύτερη ερώτηση θα κάνω μετά, γιατί έχω δύο ερωτήσεις. Να απαντήσετε σε αυτήν και μετά πάμε σε αυτήν. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόσες άδειες έχουν εκδοθεί στα τελευταία τρία χρόνια στα σχολεία. Πόσες άδειες έχουν εκδοθεί.
Πόσες άδειες έχουν εκδοθεί σε σχολικά συγκροτήματα τα τελευταία τρία χρόνια? Να απαντήσω και ο Δήμαρχος. Μισό λεπτό και μετά λέτε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είναι προς τιμή σας να προσφέρετε και περισσότερο από όλους θα το εκτιμήσω εγώ μια εργασία και εσείς στον χώρο της παιδείας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν άλλα νομότυπα. Σας είπα να κάνετε μια αίτηση, να ζητάτε αυτά που ζητάτε, να εγκριθεί αυτό το. Να προσπαθήσω και εγώ να εγκριθεί, να γίνει νομοτύπος όλη η διαδικασία. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να δώσω μια προφορική εντολή να αρχίσουν να φεύγουν άδειες από το αρχείο της υπηρεσίας να πηγαίνουν και να γίνεται μια ανεύθυνη ή υπεύθυνη αναλόγως, ας πούμε, τον εκείνος που θα χρησιμοποιεί, που θα τη χρησιμοποιεί την κάθε άδεια επεξεργασία της. Θα είναι δηλαδή, πρέπει να γίνει, να οργανωθεί αυτό το πράγμα σύνομα και εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα σας ευχαριστήσω δημόσια για την προσφορά σας. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ εγώ να πω ναι, πηγαίνετε πάτε να αδειάσουμε το αρχείο, να μαζεύονται μπουλούκι μηχανικοί στην υπηρεσία δόμησης και να αρχίζουν ο καθένας να κοιτάζει από μία ή δύο άδειες ώστε να τις παίρνει ενδεχομένως στο σπίτι του ή οπουδήποτε αλλού και μετά να πούμε να τις επεξεργάζεται για να τις φέρνει στην υπηρεσία. Αυτό δεν γίνεται. Κάντε την αίτησή σας και να είστε βέβαιος ότι θα εκτιμηθεί πάρα πολύ η προσφορά αυτή που θα. Κύριε Δήμαρχε, θα ήταν πραγματικά αυτό. Κύριε Αβράμι, μην παίρνετε το λόγο όπου το θέλετε εσείς. Κύριε Αβράμι, παίρνετε το λόγο όπου το θέλετε εσείς. Κύριε Αβράμι. Είναι το τώρα προσωπικό. Προσωπικό. Ο κύριος Μάρκος ψεύδεται. Γιατί ο κύριος Μάρκος μιλάει τώρα για ένα αρχείο που δεν επιτρέπει στους μηχανικούς να πάρουν για να κάνουν δουλειά για το Δήμο και μπήκε αυθαίρετα σε κτίριο, σε γραφείο που είχε παραχωρηθεί στη ΣΑΣ και δεν μου παραδίδει εμένα για προσωπική χρήση αρχείο, αποφάσεις του αρχείου αυτού. Αυθαιρέτησε ο ίδιος, αυθαιρέτησε γιατί, και παραβίασε γραφεία που είχε παραχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο στη ΣΑΣ και στον Ίαμο και αυτή τη στιγμή μιλάει για νομιμότητα. Όχι, κύριε Δήμαρχε, όχι και αυτό, νομιμότητα εσείς, όπου θέλετε. Λοιπόν, κύριε Αβράμι, μην ρίχνετε άσφαιρες βολές οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Αφήστε με ήλιο, σας παρακαλώ, πως άφησα και εγώ έτσι. Ούτε σηκώνουμε ούτε θεατρινισμούς κάνω. Μιλάω ήρεμα. Σηκώνετε και για να μου δοθεί ο λόγος. Κύριε Αβράμι, παίρνετε το λόγο που δεν θέλετε εσείς, μόνο σας. Αφήστε να σας απαντήσω. Σας άκουσα. Λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. Εγώ όταν πήγα στη ΣΑΣ δεν πήγα για να κάνω κανένα έλεγχο. Απλούστατα πήγα να δω, επειδή έβρεχε και τα λοιπά και είχα πληροφορίες ότι ενδεχομένως μπαίνει νερά μέσα, να δω σε τι ακριβώς βρίσκονται τα έγγραφα. Στην πόρτα πήγα, δεν πείραξα τίποτα απολύτως και άνοιξα την πόρτα για να δω μήπως υπήρχαν νερά κάτω και υπήρχε άμεσος κίνδυνος καταστροφής των αρχείων. Αυτό έκανα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Δεν έπιασα στα χέρια μου ότι κανένα, ούτε μπήκα καν μέσα. Από την πόρτα είδα τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα το δικό σας έδωσα λύση, νομίζω. Πήγε ο υπεύθυνος αντίδημας ο κ. Πάστρας, έτσι είπα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι έγινε από εκεί πέρα, να πάει με τον κύριο Κοκ, λέτε και με εσάς. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Εγώ είπα να πάτε να επιθεωρήσετε με τον κύριο Βαλιτάκη, ο οποίος ήξερε το αντικείμενο, να πάει να βρει τα βιβλία που θέλετε, να έρθουν τα βιβλία στο γραφείο, σε ένα γραφείο, να πάρετε τα τεστία που θέλετε και τα λοιπά. Από γιατί θέλετε να κάνω, μήπως θέλετε εγώ να πάω να ψάξω ένα σωρό που έχει γίνει και μέσα από τα έγγραφα για τα βιβλία που είναι φίγδιν μίζουν τοποθετημένα για να βρω αυτά που θέλετε. Πάμε. Δεν το θέλω να σας πω, κύριε Αβράμι, λοιπόν κύριε Δήμαρχε. Βλέπετε πράγματα που είναι ας. Κύριε Δήμαρχε, δεν το θέλω να σας πω τώρα. Είναι σωστά, είναι λάθος. Δεν παρανόμησα εγώ που θέλετε να πείτε ότι εγώ κατέστρεψα την νομιμότητα. Δεν παρανόμησα εγώ. Έκανα το καθήκον μου σε μια στιγμή που νόμισα ότι καταστρέφονται τα αρχεία να πάω να δω τι ακριβώς έγινε στην αίθουσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε αφήνωσα κάτι στην αίθουσα, ούτε χρησιμοποίησα κανένα έγγραφο. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε χρόνο, έχει περάσει τη μία μισή ώρα. Αυγά πάση στον κύριο Μοντονιό, γρήγορα πάση στον κύριο Μοντονιό να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, την αίτηση θέλετε να προσφέρω το μηχανικό ή από την αίτηση μόνο και για μόνο για να ξέρουμε. Πρέπει να κάνουμε την αίτηση. Θα κάνετε μια αίτηση στην τεχνική υπηρεσία και θα ζητάτε αυτά που λέτε από μένα. Ναι. Η τεχνική υπηρεσία θα συζητήσουμε πώς θα ικανοποιείτε ότι μας αν είναι νόμιμο και κατά πόσο. Πάμε στο επόμενο. Έχω μια ερώτηση, όχι μια δεύτερη ερώτηση. Θα απαντήσω. Ωραία, πάμε. Δεύτερη ερώτηση.
Έχουν περάσει 3,5 χρόνια εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη της Ζακύνθου. Ναι, ναι. Μισό. Το κατάλαβα. Μισό. Και δεύτερον, τι υποτίθεται να κάνετε με το θέμα της κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής μελέτης της πόλης Ζακύνθου. Ήδη φτάσαμε στο Δεκέμβρη και το καλοκαίρι είναι πάλι πάνω των πυλών. Σε 4 μήνες θα έχουμε πάλι καλοκαίρι. Λοιπόν, για το θέμα της απόσυρσης των αυτοκινήτων έχουμε κάνει μελέτη, την έχουμε δημοπρατήσει 3-4 φορές. Δυστυχώς ένας μόνο και ο Μάν είχε ενδιαφερθεί. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον, τώρα έδωσε το για να την ξαναδημοπρατήσουμε πάλι, να αναθέσουμε σε κάποιον να πάρει τα αυτοκίνητα τα εγκαταλελειμμένα. Μοιραίως μαζί με την εκποίηση των οχημάτων που θα κάνουμε, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία είναι ρήπανση για την περιοχή, αυτά που τα παλιά οχήματα του Φόδα, θα λυθεί και αυτό το ζήτημα. Οπότε μην ανησυχείς, πιστεύω θα δοθεί λύση και σύντομα θα δοθεί λύση για την εκποίηση των οχημάτων. Την κυκλοφοριακή ή συγγενική μελέτη τη πόλη. Επιτροπή μελέτη για την επιτροπή την κυκλοφοριακή. Ήδη υπάρχει κονδύλιο στον προϋπολογισμό. Περιμένουμε τώρα να προχωρήσει κάπως να δούμε τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Διότι όπως βλέπετε, μετά από τα κάτω εκεί τι αγιατικές κατοικίες, αρχίσαμε να κάνουμε παρεμβάσεις τώρα στα καμίνια. Και εκεί πρέπει να απολυτριώσουμε οικόπεδα για να δημιουργήσουμε πάρκινγκ κτλ. Και επομένως πρέπει στην κυκλοφοριακή πρέπει να τα δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Τι θα απολυτριώσουμε, τι θα πάρουμε, τι θα προσφέρουμε για να μπορέσει να στηριχθεί ο μελετητής να κάνει τη μελέτη. Δεν μπορεί να κάνει τώρα μελέτη χωρίς να έχουμε καταλήξει εμείς πού θα βρούμε και ποια οικόπεδα θα βρούμε για να απολυτριώσουμε. Και όπως είπατε, οι εργασίες είναι χρονοβόρες. Γιατί πρέπει να γίνουν σε μια βάση ορθολογική για να μην έχουμε κάθε χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε στις τουλάπες 11 κυκλοφοριακές μελέτες. Και κάθε όσο πληρώνεται και μια μελέτη, πληρώνεται και μια μελέτη. Και υπάρχουν στιγμές μελέτες οι οποίες ποτέ δεν έχουν εφαρμοστεί. Δεν θα κάνουμε το ίδιο και εμείς τώρα. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Στην επόμενη ερώτηση. Ο κ. Μαρινάκης, επόμενη ερώτηση. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα έκανα μία ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο. Μετά την τοποθέτηση του γιατρού μας, θα κάνω και άλλη μία. Και απευθύνεται προς εσάς. Στείλετε έγγραφο, όπως και στον κύριο Κασιμάτη, ότι απουσίασα από το Δημοτικό Συμβούλιο σε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, 16η, 17η και 18η, από τις οποίες και οι 3 ήταν στην περίοδο που ο Δήμαρχος απήχε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ έκρινα ως Δημοτικός Σύμβουλος ότι η παρουσία μου εδώ μέσα χωρίς ο Δήμαρχος να μην υφίσταται, δεν υπήρχε και λόγος να υπάρχει. Μία από αυτή όμως ήταν τηλεφωνική. Και το ερώτημα είναι το εξής προς εσάς. Μια τηλεφωνική, έκτακτη τηλεφωνική, θα έπρεπε να έχει 2 σκέλη τηλεφωνημάτων. Το πρώτο που να προκύπτει καταρχάς η βούληση των Δημοτικών Συμβούλων ότι είναι πράγματι έκτακτη και πρέπει να γίνει, και η δεύτερη που θα αφορά τα ερωτήματα που αφορούν την ίδια. Όπως έγινε και με την τελευταία, η οποία απορρίφθηκε. Στη 17η δεν έγινε κάτι τέτοιο και έχω τα αρχεία τα τηλεφωνικά που μου είχε γίνει μία και μοναδική κλίση. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν τρελαίνομαι αν με έστειλε στην περιοχή. Είναι δικό σου θέμα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά εδώ μέσα ότι υπάρχουν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι κάτω το παρελθόν που δεν έχουν όχι έρθει σε 3 ούτε σε 13. Και εγώ, αν από το Δημοτικό Συμβούλιο απήχα, όλοι γνωρίζετε ότι ίσως ήταν και οι 3 μοναδικές στα 3 έτη που βρίσκομαι εδώ μέσα. Παρ' όλα αυτά, δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, θα τα πούμε άλλη φορά. Ως προς τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Εμένα με καταγγείλατε για 3 απουσίες, εκ των οποίων οι 2 ήταν τηλεφωνικές. Οι τηλεφωνικές είναι συνεδριάσεις στις κανονικές, κύριε Κυριακή και Μαρινάκη. 3 με καταγγείλατε, δεν κάνω λάθος, 17, 18, 19, εκ των οποίων οι 2 ήταν τηλεφωνικές. Οι τηλεφωνικές συνεδριάσεις είναι οι κανονικές συνεδριάσεις, κύριε Κυριακή. Ναι, είναι κανονικές συνεδριάσεις. Και αν εγώ είμαι σε μια περιοχή που δεν έχει σήμα, α πούμε. Όπως το καλοκαίρι. Καλό 3 φορές, κύριε Ζουρνάκη, καλό 3 φορές. Και υπάρχει υπόσχεση κανονικά. Λοιπόν, πάμε τον κύριο Μαρινάκη στην επόμενη ερώτηση. Από την τηλεφωνική εταιρεία, αν με έχετε καλέσει 3 φορές, εγώ θα τη ζητήσω συγγνώμη. 3 φορές δεν καλείτε. Κύριε Ζουρνάκη, καλό. Και την τελευταία φορά, κοιτάξτε το τηλέφωνο, πόσες φορές σας κάλεσα. Και Μαρινάκη στην επόμενη. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ λίγο ησυχία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι να πω. Θα το πω εγώ, εσύ είσαι πρόεδρο. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, τη Δευτέρα του μεσημέρι ήρθα με τον κύριο, με τον συνάδελφό μου και σας παραδώσω μία μελέτη που αφορά τα έργα που πρόκειται να κάνει η Επιτροπή στο Ναυάγιο. Η ερώτηση είναι απλή και θα ήθελα να μου υπενθυμίσετε και δημοσίως
εάν προτίθεστε να κάνετε αυτά που μας υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε. Δηλαδή, θα αποκαταστήσετε όποιες ζημιές έχουν γίνει λόγω φθοράς στο πλάτωμα και ότι θα ασφαλτοστρώσετε ένα κομμάτι του δρόμου, τουλάχιστον αυτά μας υποσχεθήκατε, και ότι θα έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρόσκληση για την ανάληψη από το Δήμο της υποχρέωσης που έχετε ήδη για τη δημιουργία φορέας στο ναυάγιο. Κοιτάξτε, ότι θα αποκαταστήσουμε αυτά είναι νομίζω η υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Αυτά που έχουν καταστραφεί το καλοκαίρι λόγω απροσεξίας των οδηγών των βαρέων οχημάτων και άλλων αιτίων, δηλαδή μία από τις βασικές αιτίες είναι ότι αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται άναρχα και ό,τι θέλει κάνει ο καθένας δηλαδή εκεί, επιχειρηματίας. Επομένως, εμείς αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε και όχι μόνο αυτά και άλλα πολλά, όπως σας είπα. Θα κάνουμε δηλαδή, όπως είπαμε και στις τουαλέτες, εφέτος είχαμε, όπως ξέρετε, ο Δήμος είχε εγκαταστήσει μέσω εργολάβου τουαλέτες χημικές. Είχαμε κάνει διάφορες πανεβάσεις στον ΟΡΑ, την πυρόσβεση και την πυρασφάλεια της περιοχής και ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Λοιπόν, αυτά θα τα κάνουμε οπωσδήποτε αυτά και άλλα πολλά θα κάνουμε, αφόσον μας επιτρέψετε και η Επιτροπή και το Υπουργείο. Όσον αφορά το ότι και τον άσφαλτο θα ρίξουμε εκεί που λείπει από την άσφαλτο, πρέπει να πέσει και τα λοιπά, είναι σίγουρο. Όσον αφορά τη μελέτη σας, είναι καλή αυτή η παρέμβαση που λέτε να κάνετε, δηλαδή σε μια έκταση από τη σημαία μέχρι την κάτω το πλάτωμα και πέρα από την άλλη μεριά, να όλο αυτό το κομμάτι να μην είναι προσβάσιμο, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει να συμβεί ατύχημα, είναι βέβαια πάρα πολύ καλό. Είναι κοστοβόρο, δεν ξέρω τώρα από πού θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα κτλ. Αλλά μακάρι να το κάνετε. Δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο. Για το δε το φορέα, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι θα πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσουμε το θέμα σοβαρά. Γιατί αφορά όλη τη Ζάκυνθο, όχι μόνο την ορεινή περιοχή, αλλά αφορά όλη τη Ζάκυνθο. Γιατί αν το ναυάγιο καταστραφεί ή η ορεινή Ζάκυνθο σε εκλείψει ή υποβαθμιστεί, με οποιοδήποτε τρόπο, οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μπορεί να το δει κανείς, αν κοιτάξει πόσα λεωφορεία και πόσα πούλμαν κάθε πρωί φεύγουν νωρίς από τις 7 η ώρα, ξεκινάνε από την πόλη να πάνε στα ορεινά, είτε στο ναυάγιο είτε παντού. Η περιοχή αυτή, αλλά πρέπει να κάνουμε μια συνεδρία ειδική για αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αντιληφθούμε όλοι μαζί τη σοβαρότητα και την αμεσότητα που πρέπει να δοθεί στις λύσεις. Λοιπόν, η περιοχή αυτή πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Και δεν θα αξιοποιηθεί ένα κομμάτι, ούτε ένα φρύδι. Πρέπει να αξιοποιηθεί όλη η ορεινή περιοχή, η οποία έχει απαράμιλους τόπους ομορφιάς, όπως και αρχαιολογικής και αρχαιολογικής φύσεως, όπως είναι όπως ξέρετε, εκτός από το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, είναι το μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα, το οποίο είναι μισοκατεστραμμένο, είναι η σπηλιά του Αγίου Ιερασίμου, είναι η περιοχή όλη του Σέλινα, είναι τα διάφορα μονοπάτια, ήδη έχουμε ξεκινήσει και αξιοποιούμε μονοπάτια, δηλαδή ανοίγουμε μονοπάτια με τον Greater στην ορεινή περιοχή, ακριβώς εκεί στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, για να δείξουμε, ας πούμε, να δείξουμε έναν τρόπο πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί το περιβάλλον. Επομένως, πρέπει να γίνει ένας φορέας, ο οποίος αυτός ο φορέας υπάρχει ευτυχώς και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, όπως ξέρετε, το οποίο μας κάλεσε στη συγκρότηση της Επιτροπής, και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου θα φέρουμε το Συμβούλιο, το Δημοτικό ήδη έχει αποφασίσει ότι να κάνουμε ένα φορέα. Τώρα, βέβαια, ο φορέας θα είναι, σκέφτομαι εγώ, ένα φορέα, όχι να είναι πέραν του δικτυωσιακού. Δεν είχαμε δουλειά το δικτυωσιακό, γιατί το δικτυωσιακό, αν βάλουμε μέσα το δικτυωσιακό, θα έχουμε προβλήματα με την Εκκλησία, με διαφόρους. Καλό είναι να γίνει ένα φορέα όπω είναι το θαλάσσιο πάρκο εδώ. Δηλαδή, ένα φορέα, α πούμε, ο οποίο φορέα θα έχει την ευθύνη λειτουργία του ναυαγίου και θα είναι αποκλειστικά και μόνο με ανταποδοτικά τέλη όσον αφορά την αξιοποίησή του. Αυτό, όπως σας είπα, θα το φέρω στο Συμβούλιο. Πιστεύω δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το εξεργαστώ πρώτα το θέμα, θα δημιουργήσουμε εμείς το όλο το σκελετό κτλ. Και μετά θα είναι πολύ επιτέκριση. Τώρα, στο φορέα αυτό, οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι εκείνο ανήκει το φρύδι κτλ.
Και η Εκκλησία, στο πάνω μέρος, ενδεχομένως και πρέπει να συμμετέχει η Εκκλησία, η οποία έχει μία, στην περιοχή οπωσδήποτε έχει μία ιδιοκτησία και θα μας φέρει εμπόδια, τεράστια εμπόδια. Αυτό είναι θέμα δικό σας, δικό μας, εδώ του Συμβουλίου δηλαδή. Πώς ακριβώς θα. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, αν δεν τελειώσατε, αναφέρουμε σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο. Οπότε εσείς θελήσετε να κουβεντιάσουμε το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, συμπληρωματικά να πω στον κύριο Δήμαρχο, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αβράμι, δεν έχω χρόνο άλλο. Να βοηθήσω. Δεν υπάρχει απόφαση για ίδρυση φορέα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαβάστε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να ξέρετε τι λέτε. Δεν υπάρχει απόφαση, κύριε Αβράμι. Σοβαρολογείτε. Όχι, δεν υπάρχει να κάνουμε φορέα. Ο Δήμο. Διαβάστε την απόφαση. Θα σα φέρω να το δείτε. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει μέσα ότι μπορεί να κάνει να ιδρύσει ο Δήμο. Να γίνει μελέτη η οποία θα οδηγήσει στην πρόταση. Ναι, αυτό θα κάνει. Θα κάνει τη μελέτη πρώτα. Η μελέτη είναι μαζί με τη φωτιά. Αυτό, κύριε Βάμ. Λοιπόν, πάμε. Δηλαδή και μας έδωσε η Υπουργή τη δυνατότητα να κάνουμε φορά και τη στιγμή τη τελευταία να το πηγήσουμε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά τι θέλει. Όχι, όχι, ο Τσίπρα, πώ θα μιλήσουμε τώρα δηλαδή στο ότι η μελέτη δεν είναι φορέα, τι είναι. Δεν είναι μελέτη. Για όνομα του Θεού δηλαδή, τι θέλετε. Κύριε Δήμαρχε, πάμε στην ερώτηση του κ. Τσίπρα και μετά του κ. Αρμένη να ξεκινήσουμε τη μέσα διάταξη. Πολύ σύντομα και μετά από την τοποθέτηση και του κ. Μοθωνέου σχετικά με τις άδειες των κτηρίων των δημοτικών σχολείων. Μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις ήταν ότι όλα τα σχολεία θα είχαν και θα αποκτούσαν άδειες οικοδομής προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να ενταχθούν σε έργα και προγράμματα τα οποία ανοίγουν για την αναβάθμιση και βελτίωση των σχολείων. Στα τρία χρόνια αυτά όμως παρατηρούμε ότι δεν έχει εκδοθεί μία άδεια. Καμία άδεια σε δημοτικό σχολείο. Έχει προταθεί από τον Σύλλογο των Μηχανικών να βοηθήσουν σε αυτό το σκοπό. Βλέπουμε ότι δεν προχωράει. Αυτό όμως αποτελεί τεράστιο εμπόδιο, διότι να μας πει ο κύριος Δήμαρχος αν έχει υποβάλει κάποια πρόταση για την ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης σε κάποια σχολική μονάδα, όπως έγινε στο τρίτο δημοτικό σχολείο που ολοκληρώθηκε μετά από το έργο που υπευλήθη από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε προς ικανοποίηση όλων των πολιτών. Και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Δημαρχέ, αφορά το πρόγραμμα ΙΔΟΡ 2 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ένα πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για εγκυοβελτιωτικά έργα. Δεδομένου ότι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των πηγών και του υδροφόρου ορίζοντα, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπεράντηση, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλεται πρόταση για φράγματα λιμνοδεξαμενές, για άδρευση, ενίσχυση και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. Σε επανεγκυμένες επισκέψεις του τότε αντιπεριφερειάρχη του κ. Κουρή, ζητούσε την υποβολή προτάσεων σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 4 δις ευρώ για όλη την περιφέρεια της Ελλάδος και η Ζάκυνθο δεν έχει υποβάλει καμία απολύτως πρόταση. Γιατί δεν υπέβαλε ο Δήμος πρόταση για να αργήσει πολύτιμα κονδύλια για να ενισχύσουμε τα ζητήματα ίδρευσης, εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντας και ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί μας. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, να απαντήσω. Λοιπόν, όσον αφορά τα σχολεία που είπατε, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών. Έχουμε διαθέσει αρκετά κονδύλια, έχουν κάνει αρκετή μεγάλη προσπάθεια, διότι είναι όλα τα κτίρια σε αθλία κατάσταση και έχουμε πετύχει, πιστεύω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την αναβάθμισή τους και την αξιοποίησή τους. Επομένως, είναι άδικο να λέτε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα στα σχολεία εμείς. Γιατί το θέμα της νομιμοποίησης των σχολείων, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε στο κτηματολόγιο να καταθέσουμε 750 ακίνητα. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες διότι δεν υπήρχαν τοπογραφικά, διότι δεν υπήρχαν συμβόλαια, δεν υπήρχαν αποδοχές κληρονομίας, δεν ήταν γραμμένα στο ψηλονιέα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και δουλεύει τοπογράφος μηχανικός με επιτελείο διαρκώς, συνεχώς, για να μπορέσουμε να προθάσουμε, να καταθέσουμε τα σχετικά στο κτηματολόγιο. Όταν τελειώσει αυτό το θέμα, τότε ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της έκδοσης αδειών και της νομιμοποίησης των σχολείων, αλλά θα το κάνουμε αυτό, όπως και ο κ. Μοθένος είπε, με έναν τρόπο σύνομο,
και με τη βοήθεια των μηχανικών. Γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν υπάρχουν και οι αρμόδιες άδειες. Δεν έχουν δηλαδή οι μηχανικοί της πολυδομίας, της δικής μας ή της υπηρεσίας. Οι μηχανικοί όμως, οι ιδιώτες προσφέρονται γι' αυτό. Προσφέρονται ακριβώς γι' αυτό και δεν παίρνετε την ευκαιρία που σας δίνουν να μπορέσετε να υλοποιήσετε και να εκδοθούν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό ήταν τεράστια ποσά από ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα την κάνουμε νόμιμα. Για το άλλο το μα νόμιμα είναι και αυτά, κύριε Δήμαρχε. Ας κάνει την αίτηση. Ο σύλλογος των μηχανικών είναι νομικό πρόσωπο. Ας κάνει την αίτηση λοιπόν να υπάρχει ένα γραπτό. Πώς θα γίνει δηλαδή, έτσι με λόγια. Με λόγια δεν γίνεται τίποτα. Όχι, εσείς είχατε πάρει απόφαση εδώ να ζητήσετε τη συνδρομή των μηχανικών της Ακίνθου γι' αυτό. Και σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια σε αυτό. Σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα για καμία εξέλιξη. Δεν υπάρχουν εμπόδια. Εμπόδια είναι ότι ακριβώς πρέπει να γίνει σύμφωνα με το νομίμως. Όλα αυτά που να γίνει νομίμως. Αυτό είναι το εμπόδιο. Τα άλλα τα θέματα που είπατε, για το όσον αφορά, υπάρχει η Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου. Αξιολογεί τα προγράμματα. Δεν έχω υπόψη μου τώρα αυτό το συγκεκριμένο, γιατί κοιτάξτε, έχουμε τόσα πολλά έργα να κάνουμε, έχουμε τόση πολλή δουλειά να αξιοποιήσουμε, να μην πάει χαμένη δηλαδή που έχουμε κάνει, όπου ειλικρινά και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι γίνεται ένα έργο στο Λούβα τεράστιο, το οποίο είναι το μέλλον του νησιού και έχουμε φορτωθεί εμείς την κάνει η περιφέρεια αυτό το έργο. Η περιφέρεια. Νομίζω ότι ο Δήμος το εκτελεί, δεν το εκτελεί η περιφέρεια. Νομίζω ότι ο Δήμος, τώρα εσείς θέλετε να πείτε ότι... Στο Φόσδα είναι, περιφερειακό Φόσδα. Τι λέτε. Ο περιφερειακός Φόσδα. Ο Δήμος το εκτελεί με προγραμματική σύμβαση. Διότι τότε είχε κάνει ο παλιός Φόσδα σύμβαση με το Δήμο και κατόπιν τούτου η ευθύνη της επίβλεψης είναι στο δικό μας στο Δήμο. Επιβλέπει ο μηχανικός είναι ο κύριος Χορφιάτης και η κυρία Σούλη. Αυτή είναι που βλέπει τους μηχανικούς. Το παρακολουθεί και ο σύμβουλος. Έχει με τους μηχανικούς αυτούς που σας λέω. Μα και ο σύμβουλος του υποπρόγραμματος. Μην κροϊδευόμαστε. Τι λέτε. Δεν το παρακολουθεί ο σύμβουλος του υποπρογράμματος. Δεν έχουν προλάβει κανένα σύμβουλο. Δεν υπάρχει σύμβουλος. Γιατί δεν έχετε προσλάβει, γιατί. Έχει ρωτήσεις. Γιατί δεν υπάρχει σύμβουλος, ενώ προβλέπετε, γιατί δεν έχει υπάρχει σύμβουλος. Τι θέλετε τώρα να πείτε. Κύριε Πρόεδρε, εσάς λέω. Να αρχίσω να μιλήσω για υπάρχει σύμβουλος. Θα ορίσετε ποιος θα μου απαντήσει. Λοιπόν, απλώς δεν πήραμε απάντηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε τι μας απαντήσει. Κύριε Δήμαρχε, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ίδρυψης-άδρευσης ολόκληρη. Τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα μας. Και τα τρία Ιόνια νησιά έχουν υποβάλει προτάσεις και θα αργήσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ μετά από την παρέμβαση του κυρίου Κουρή που είχε έρθει και στο γραφείο σας. Και εδώ δυστυχώς η Ζάκυνθο δεν έχει υποβάλει καμία απολύτως πρόταση. Ο κύριος Κουρής είναι στο γραφείο μου. Ναι, ο κύριος Κουρής, ο αντιπεριφερειακός της Αγροτικής. Αφήστε να ενδιαφέρονται, αφήστε τα, μας έχουμε πνιγεί από το ενδιαφέρον, έτσι. Από τις υπεριοξαμενές που κάνουμε και κάνουμε μελέτες. Άρα η περιφέρεια δεν έδειξε ενδιαφέρον. Από τις υπεριοξαμενές που λέγαμε ότι θα μας αναρωτήσουν, μέχρι τις όμβριες δεξαμενές, μέχρι όλα αυτά και στο τέλος μέχρι το περίφημο όμβριο των 2,5 δισεκατομμυρίων. Η κυρία Κράουσα να τα ακούει αυτά. Έτσι κάνετε και εσείς, μιλάει ο ένας επάνω στον άλλον. Με συγχωρείτε δηλαδή, έχετε μια εμπειρία. Αυτή την εμπειρία να ξεχάσετε τόσα χρόνια τουλάχιστον να μην μιλάτε πάνω στον άλλον. Κάνετε μια ερώτηση. Σας απαντώ. Θέλετε την ερώτηση, την απάντηση δεν τη θέλετε. Δώστε στις απαντήσεις να τελειώνουμε. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Δήμαρχε, δώστε μια απάντηση να το κλείσω. Όταν μιλάτε, εσείς σας διέκοψα εγώ καθόλου. Δεν σας άκουσα και έτσι πιάτσι, δεν σας άκουσα κανένα. Τίποτα και εσείς δεν περιμένετε κανένα τόσο μπαμ μπαμ στον άλλο. Τίποτα γύρω. Λοιπόν, πάμε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Ο κύριος Αρμένης, ερώτηση. Γεωργία, με συγχωρείτε, δεν σας είδα προηγουμένως στη θέση σας και νόμιζα ότι θα τους σχολιάσω. Γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη, δεν για τον σχολιασμό, γιατί νόμιζα ότι με παρέσει η απουσία του κ. Γαλιανού. Έμαθα τον σχολιασμό μας, κύριε Δημαρχέ. Δεν είχα πρόθεση και ερχόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο καθυστέρησα γιατί ήθελα να βγάλω αυτό το στοιχείο που έχει να κάνει, επειδή τώρα το βρήκα κι εγώ. Δεν είχα αναγκαστεί να το βρω πριν, μου κάνετε μήνυση. Εγώ το βρήκα μετά.
είναι το στοιχείο του Μαΐου του 2021, που αναφέρεται, αυτό μοίρασα στους συνάδελφους, το στοιχείο που δώσατε συνέντευξη τύπου, λέει η εφημερίδα Πελοπόννησος, που λέει ότι φοβάστε για τη ζωή σας, ενώ επίσης αναφέρει ότι ζητήσατε από τους Δημοτικούς Συμβούλους να συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για τα συμβόλαια θανάτου και εισπράξατε άρνηση. Δηλαδή εσείς ζητήσατε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και εισπράξετε άρνηση από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εγώ θυμάμαι ότι με υπογραφές ζητήσαμε να γίνει συμβούλιο για αυτό το θέμα. Οι συνάδελφοι νομίζω το θυμούνται ότι έγινε συμβούλιο με διαδικτυακά, με τηλεδιάσκεψη, και εισηγητής ήμουνα εγώ. Δεν ήταν ο κύριος Δήμαρχος, εγώ ήμουνα. Και δεν ζήτησε ποτέ ο κύριος Δήμαρχος να γίνει συμβούλιο για αυτό το θέμα. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για τη μήνυση που μου κάνατε, επειδή εγώ λειτουργώ θεσμικά, το κατέθεσα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και θέλω ο Πρόεδρος να το καταθέσει εκεί που θα με εξετάσουν. Θα μου πούνε, πήλες παιδί μου, σου κάνε μήνυση ο Δήμαρχος, γιατί πράγμα. Το συγκοφάτιζες. Εγώ έκανα μήνυση. Ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι να καταθέσω, συγγνώμη. Ο οποίος χρησιμοποιεί τις λέξεις αστείος ή φεδρός για να κόψει το λόγο ή να συνεισφέρει το λόγο στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλείται λοιπόν να το καταθέσει, κύριε Πρόεδρε. Θα το καταθέσω εγώ, γιατί δεν το καταθέσω εγώ. Κύριε Πρόεδρε, σας το καταθέτω εσάς. Ο κύριος Δήμαρχος μου έχει κάνει μήνυση. Εγώ πού να πάω, αυτό είναι σας έρχομαι. Μισό λεπτά, κύριε Αρμένη. Εσείς έχει κάνει μια μήνυση ο Δήμαρχος προς εσάς. Να το καταθέσετε σε μένα και να το καταθέσω εγώ στο δικαστήριο. Βεβαίως. Τι λέτε, κύριε Αρμένη. Να καταθέσετε ακριβώς πότε έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, τι ακριβώς υπόθηκε. Και λοιπά. Δεν σας ζητάω να κάνετε κάτι. Ούτε πάρτε από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταθέσετε εσείς. Όχι, σας ζητάω εσάς. Όχι, δεν θα καταθέσω κάτι, κύριε. Δεν θα καταθέσω κάτι, κύριε Αρμένια, εκτός μου το ζητήσει. Εκτός μου το ζητήσει ο εισαγγελέας ή ο. Πολύ ωραία. Ο ανακριτής. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αφού αρνείστε το θεσμικό ρόλο του να είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή πρόεδρος της δημοκρατίας που έχουμε στο τοπικό επίπεδο, να είστε εκείνος που ακουμπάνε οι άνθρωποι που κάνουν ερωτήματα και σκαλεύετε και ζητάτε τις απαντήσεις από την εξουσία, γιατί αυτές οι απαντήσεις μπορούν να προωθήσουν ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Σας ρωτάω, κύριε Δήμαρχε, σας ρωτάω. Πέστε μου, τι θέλω. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2019. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2022, μετά από 3 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια απόφαση που λέει ότι ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα είναι αντισυνταγματικό. Ότι ό,τι αποφάσεις έχει πάρει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι αντισυνταγματικά. Και ότι η Νέα Δημοκρατία το μόνο που έκανε ήταν να κάνει αντιρρύθμιση. Αντιρρύθμιση στα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή τα ζητήματα της τοπικής δημοκρατίας. Δηλαδή αυτά που μπορεί να αρθρώσει ο οποιοσδήποτε πολίτης από αυτόν τον τόπο. Να αρθρώσει για να πάρει απάντηση. Για το σχολείο του, για το γήπεδο, για την ποιότητα ζωής του, για τα φώτα, για όλα. Άρα λοιπόν έχουμε φτιάξει. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μοθονέο, επειδή εσείς βιαστήκατε να πείτε ότι δεν θα σας υποβάλλω εγώ τι θα πείτε. Λέω λοιπόν ότι σήμερα ήρθε η ώρα ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγείλει αυτή τη μεθόδευση. Να καταγγείλει αυτή τη μεθόδευση αυτού του περίφημου Υπουργού Ιστορικών, του κυρίου Θεοδωρικάτου, ο οποίος τι έκανε. Ουσιαστικά αφαίρεσε όποια δυνατότητα είχε το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική δημοκρατία για να λύσει τα θέματα της. Όλα. Και το ζείτε κύριε Μοθονέο και εσείς προσωπικά. Και Αρμένη, στην ερώτησή σας. Ζείτε όλοι κύριε Πρόεδρε, άφηστε με κύριε Πρόεδρε. Και Αρμένη, στην ερώτησή σας. Ερώτηση κάνουμε. Η ερώτηση λοιπόν που κάνω κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Εσείς ως έχοντας αυτό το θεσμικό ρόλο, τι ακριβώς θα κάνετε σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή,
Έχετε ό,τι λέει νομοθεσία. Ό,τι λέει νομοθεσία. Ό,τι λέει νομοθεσία. Κύριε Πρόεδρε. Ό,τι λέει νομοθεσία. Το λέω ξεκάθαρα. Ό,τι λέει νομοθεσία. Η νομοθεσία δεν λέει ότι είστε αστείος που λέει ο κύριος Κασιματζής. Το αστείος είναι μια λέξη. Ωραία, ωραία. Ό,τι λέει. Ό,τι λέει νομοθεσία. Λέω λοιπόν εγώ. Λοιπόν, προχωρήστε την ερώτηση, κύριε Αρμίνη, στην ερώτηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν του Δήμου Ζακύνθου με επικεφαλής εσάς που έχετε εκλεγεί από 7 Δημοτικούς Συμβούλους, 8. Σας ρωτάω τι ακριβώς θα πράξετε σε σχέση με αυτό το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας ύπαρξης αποφάσεων επί 3 χρόνια. Τι ακριβώς θα κάνετε. Ό,τι λέει η νομοθεσία, σας απαντάω κύριε Αρμένη, ό,τι λέει η νομοθεσία. Πάμε παρακάτω κύριε Αρμένη. Θέλοντας να... Πάμε παρακάτω, ό,τι λέει η νομοθεσία. Πάμε παρακάτω. Ερώτηση. Θα ντραπείτε λίγο, θα ντραπείτε. Όχι, δεν ντρεπόμαι κύριε Αρμένη καθόλου. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στην ημερήσια διάταξη. Κύριε Πρόεδρε, πριν πούμε στην ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει Κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι ερωτήσεις ανακοινώσεις. Πρώτο θέμα, η Επιτροπή του Προπολογισμού.